Κύριος, καλησπέρα σας. Δεν πέρασαν σχεδόν καμία μέρα, μπορώ να πω. Δεν πέρασε τόσες μέρες από τότε που κλείσαμε, από τον Ιούνιο, και όμως το πάνω γήπεδο είναι πάλι κοντά σας, γιατί έτσι μας φάνηκε και εμάς. Ήμασταν στα γήπεδα, σε φιλικά, ήμασταν σε προετοιμασία της ομάδων και πιστεύουμε ότι είσαμε, δεν πέρασε καμία μέρα. Ήταν από τον Ιούνιο που κλείσαμε, αρχές Ιουνίου, μέχρι και τώρα, αν και το χρονικό διάστημα είναι περίπου 90 ημερών. Έτοιμο πάλι το πάμε γήπεδο, άλλη μια χρονιά για πάρα από 10 συναπτά έτη. Είναι κοντά σας, εδώ λίγο μετά τις 10, στην γνωστή συχνότητα εδώ στο EuroPoan, να χαιρετήσω τον φίλο τον Κώστα τον Σαμαρά και βεβαίως πριν... Ναι, για 12, ναι. 12, όχι, είναι 12 χρόνια ολόκληρα. 12 χρόνια. 12 χρόνια, είναι η 12η χρονιά αυτή συνεχόμενη. Καλό χειμώνα να έχουμε. Καλή αγωνιστική χρονιά σε όλους και σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Υγεία και προστηματισμούς. Βεβαίως και τον φίλο από τους χορηγούς που μας έχουν ειδοποιήσει, για τους χορηγούς που δεν παίξαν, παίξαν λίγο πιο μπροστά, απλώς πήγε ένα μικρό διάστημα. Παίξαν λίγο γύρω στις 10-10 παρά 2 λεπτά περίπου, παίξαν οι χορηγοί της εκπομπής τουλάχιστον μέχρι τώρα. Γι' αυτό και στο φίλο, όπου στο φίλο κόσμο, να μην πούμε τώρα τον οποίο χορηγός μας έστειλε, να τον ενημερώσουμε ότι ήδη έχουν παιχτεί χορηγοί της εκπομπής. Απλώς υπήρχε ένα μικρό μεσοδιάστημα που πήγαμε κατευθείαν στην εκπομπή. Πάμε λοιπόν γρήγορα στα θέματα. Πιστεύουμε ότι άλλη μια χρονιά εμείς δίνουμε υπόσχεση, θα είμαστε κοντά στο ελληνικό ποδόσφαιρο όσο μπορούμε, με τους συνεργάτες μας, με τους φίλους που βοηθούν την εκπομπή, με τους κάμεραμάν που πηγαίνουν στα γήπεδα, με τον Σωτήρη του Κασαρίδου, και αυτός βοηθάει με τα βίντεο που φέρνει, συν τα άλλα παιδιά και εμάς προσωπικά, και νομίζω με τον Κώστα Σαμαρά, αλλά και γενικά με τη βοήθεια τη δικιά σας, αλλά και με τον Στάθη Ναυαζόλου που είναι εδώ, τον να βοηθήσει για θέματα διαιτησίας, να κάνουμε άλλη μια καλή χρονιά, αξιολόγητη χρονιά, και βεβαίως έχουμε πάρα πολλές αλλαγές παντού. Αλλαγή στην ΕΠΟ, αλλαγή στην ΕΠΣΥΜΗ, έχουμε συνεχείς αλλαγές. Βεβαίως θα δώσουμε τα συγχαρητήριά μας πρώτα εγώ στον κύριο Γραμμένο, τόσο καλό κουράγιο εκεί στην Αθήνα. Αγχώθηκε και ο ΠΑΟΚ, άγχος παντού γενικά. Πήραμε εδώ σαν ένα πόλη την ΕΠΟ, αλλά δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να κερδίσει στα παιχνίδια. Από την άλλη πλευρά, να δώσουμε συγχαρητήρια και καλό κουράγιο, δύναμη στον Σάββατο Δημητριάδη, τον νέο πρόεδρο της ΕΠΣΥΜΗ, στον Γενικό Γραμματέα του Παναγιώτη Γιουρούκαλη και στους άλλους που έχουν αναλάβει κάποιες επιτροπές, για την νέα χρονιά, για τα νέα καθήκοντα πολλών που αναλαμβάνουν εκεί στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Κώστα. Εγώ, εντάξει, και το χειρογραμμένο, είχα βέβαια την τύχη να μιλήσω μαζί του στο ράδιο και του κ. Δημητριάδη και όλους στην ΕΠΣΥΜΗ. Έτυχε μάλιστα να είμαι και στα συμβούλια, ειδικά αυτό της Τετάρτης, το οποίο πολλοί το είπαν σαν ιστορικό, Μάκη, και τα είδα όλα. Μπορεί και όποτε θέλεις να σχολιάσω από εκεί πέρα. Θεωρώ να πάνε όλα καλά, όπως το είπε και ο κ. Γραμμένος που χθες, ότι έχει ένα δύσκολο έργο, ακόμη δεν μπορεί. Πάει στην ΕΠΟ που 7.30 ώρα το πρωί και φεύγει στις 12 το βράδυ. Πιστεύει ότι θα προσπαθήσει και θα αλλάξει κάποια πράγματα, πάνω απ' όλα, και ξέρει ήδη ότι θα δεχτεί σκληρή κριτική, σκληρή πίεση, αλλά είναι καιρός και θα καταφέρει. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και από τον Κώστα τον Σαμάρα. Ευχαριστούμε τον Στάθη τον Γεωργιάδη, τον συνάδελφο εδώ του EuroPoan, που μας στέλνει τις καλύτερες ευχές για την νέα χρονιά. Και βεβαίως σε λίγες μέρες ξεκινάει την επόμενη Σαββατοκύριακο και ο Στάθης Γεωργιάδης στην εκπομπή του, την Κυριακή, να ξεκινήσει. Να ευχαριστούμε και τον Παλατσό, τον φίλο μας τον Παλατσό, τον Βαγγέλη, που μας στέλνει τις καλύτερες ευχές για την εκπομπή. Ο Βαγγέλης ο Παλατσός, και πάρα πολύ στο Facebook τώρα είναι δεκάδες παιδιά. Μένα από το 15 Αύγουστο. Ο Νίκος Γιωτήρης ήταν τελευταία που μας θέσει, ο Γιάννης Παπαϊγνατίου και τόσα. Να μην πω. Είναι... Από τον 15 Αύγουστο και μετά μας λέγανε συνέχεια στον δρόμο, στα γήπεδα, σε αυτά, πότε θα αρχίσετε και πότε θα αρχίσετε. Λοιπόν. Να προχθέσετε, και μάλιστα θέλω να το πω και στην Καλλικράτεια. Οι φίλοι της Καρκιδικής που παίξαμε, που ήμουν προχθές το βράδυ, λέγανε άντε πότε θα αρχίσετε και πότε θα αρχίσετε. Μάλιστα. Πάμε αυτής αμέσως. Θα σας παρουσιάσουμε τους εκλεκτούς καλεσμένους για την πρώτη εκπομπή.
Βεβαίως στις επόμενες εκπομπές θα έχουμε τον νέο πρόεδρο της ΕΠΣΜΗ να μιλήσουμε εφόλης της στήλης και για όλα και όχι για 5, 10, 20 λεπτά. Θα μιλήσουμε για 2-3 ώρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν, θα είναι μεγάλη συζήτηση. Και μπορεί και να απαντήσει και στα πολλά θέματα. Και βεβαίως μπορεί να κάνει και τις παρεμβάσεις. Θα έχουμε τον κύριο Δημητριάδη εδώ. Γιατί να το είπε, απαντήσει. Το είπα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Πάμε γρήγορα σε κάποιους καλεσμένους σήμερα. Πρώτα βέβαια τον Στάθη Ναυρατζόγλου, ο οποίος θα μας βοηθήσει και σήμερα. Έχουμε κάποιες φάσεις και μάλιστα σε σύνδοχη 2-3 φάσεις. Μια πολύ σημαντική φάση που θα τη δούμε και την τρίτη χρονιά, Στάθη. Ο Στάθης Γεωργιάκος, ο Στάθης Ναυρατζόγλου. Στάθη, καλησπέρα. Και δίπλα η Τάνια η Καράμπελα είναι η νέα πρόεδρος. Έτσι, εκλεκτή παρουσία βεβαίως και όμορφη παρουσία. Η Τάνια η Καράμπελα από την πλευρά του Ατρόμητου Πλαγιαρίου, που θα μιλήσουμε για τους ομίλους εν μέρη. Θα κάνουμε διεξοδική συζήτηση την επόμενη εβδομάδα μάλλον για τους ομίλους. Θα έχουμε και άλλους που θα βγάλουμε τηλεφωνικά. Καθώς επίσης και δίπλα μου είναι ο Λάζαρος Επαναμήτης, ένας φίλος από παλιά, φίλος και βέβαια και στα νέα, αλλά και γενικός αρχηγός της ομάδας του ΠΑΟΚ Σταυρού. ΠΑΟΚ Σταυρού που είναι στα πολύ μακριά, 80 χιλιόμετρα με 90 περίπου μακριά, και θα πηγαίνει από το Σταυρό, θα πηγαίνει στο Μεσαίο ή θα πηγαίνει στον Άγιο Κόρδο. Στον Άγιο Κόρδο, για τη Θεσσαλονίκη να παίζει ποδόσφαιρο. Και ευκαιρία να σα το κόλλησμα. Ευκαιρία να σα δει και ο Σαμαρά και πάνω. Να σα καλωσορίσω και εσά. Καλησπέρα. Καλή χρονιά να έχουμε. Ποδοσφαιρική υγεία και πάνω απ' όλα ηρεμία στα γήπεδα. Αν δεν υπάρχουν θεσσαρέ. Ευχαριστώ πολύ, Λάζαρε. Τάνια, παίρνει το λόγο κι εσύ να πει. Χαίρομαι πάρα πολύ που με έχετε καλεσμένη σήμερα. Και εμείς χαιρόμαστε που μας κάνεις ποδαρικό. Έχω άγχος όμως λίγο, να ξέρετε. Α, δεν μου φαίνεται. Ελπίζω να είμαι γουρλίδι για γορυφό. Τον κόσμο. Ναι, γορυφό. Είναι δυνατόν τέτοια όμορφη παρουσία και να μην. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δυνατόν, Μακρύ. Φτάνει πια, βρε, φτάνει. Καλή. Το είπες. Ναι, με γνωρίζουν χρόνια, έχουμε οικειότητα, σας εύχομαι καλή χρονιά. Τους έχετε εδώ στο γήπεδο τίποτα στην ομάδα και γι' αυτό λέτε. Πάντα το γήπεδό μας είναι στη διάθεση του κύριου Σαμαρά, το ξέρει αυτό. Της καρδίας. Είμαστε. Μάλιστα. Κόστα το μικρόφωνο κάπου. Λοιπόν, πάμε στα επόμενα γιατί έχουμε πάρα πολλά. Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω ότι σας το χρονικό διάστημα μπορεί να σας φάνηκε ελάχιστο, αλλά για μένα που χωρίς ποδόσφαιρο, ερασιτεχνικό δεν μπορώ, μου φάνηκε πάρα πολύ. Περίμενα πώς και πώς να ξεκινήσετε κι εσείς και εμείς, τα κύπελα, οι αγώνες, όλοι μας νομίζω. Έχει ενδιαφέρον, έτσι. Επέστη, φιλικά. Είναι κάτι σαν μικρόβιο, νομίζω. Κάνει εντύπωση όμως, έτσι, γιατί κάποιος που ακούει τώρα την Τάνια, σε ακούει Τάνια, έτσι, σου λέει τώρα μια γυναίκα. Λάζαρε στα αριστερνικά, έτσι, και αυτό το μικρόβιο πώς το πήρε, πώς το εκλαμβάνει κάποιος, για πες λίγο να ακούσεις εσένα και μετά την Τάνια. Εγώ χαίρομαι που βλέπω το γυναικείο φίλο να μπαίνει στα γήπεδα. Και πρόεδρος, έτσι, πρόεδρος της ομάδας, έτσι. Αυτό θα φέρει, πιστεύω, και τον κόσμο στα γήπεδα. Δηλαδή μακάρι. Δεν είναι μόνο να τις βλέπουμε στις καφετέρες και στα μαγαζιά, καιρός είναι να τις βλέπουμε και στο κήπεδο και τη βλέπουμε μια δυναμική γυναίκα που νομίζω ότι θα κάνει καλό στην ομάδα του Πλαγιαρίου. Και κοντά στην Τάνια θα πει και κάποια άλλη και κάποια άλλη και κάποια άλλη. Μα είναι! Υπάρχουν και οι άλλες. Η κυρία, εγώ γνωρίζω την πρόεδρο των Βασιλικών, χθες κιόλας είχαμε συνάντηση, την εκτιμώ ιδιαίτερα. Νομίζω είναι από τις γυναίκες που ήταν και πριν από μένα. Την γνώρισα, ναι. Τώρα το πόσο θα κολλάει. Αλλά και στο Πλαγιάρι είναι καλές. Είναι. Αναδιαστήματα στα διοικητικά συμβούλια του Πλαγιαρίου υπήρχαν πολλές γυναίκες. Και τώρα υπάρχει. Και τώρα. Αυτό όμως είναι ένα κομμάτι το οποίο θα ήθελα να σταθώ λιγάκι. Κάποτε ο φίλος μου Άκης ο Μπουσμπουράνος, που είναι υπεύθυνος Ακαδημιών, είχε πει ότι με το να με καλέσει να μπω στο Συμβούλιο του Πλαγιαρίου είχε κάνει μια χρυσή μεταγραφή. Εγώ λοιπόν, ξεπερνώντας τον δάσκαλό μου, έκανα ακόμη μια καλύτερη, τη Βίκη τη Φουρνιτζή. Η Βίκη είναι μια κοπέλα η οποία είναι αντιπρόεδρος, μπορεί να μην φαίνεται τόσο σαν εμένα, αλλά η δουλειά που προσφέρει στον Ατρόμητο είναι όχι αξιοσημείωτη, δεν θα υπήρχε ο Ατρόμητος επίσης χωρίς τη Βίκη. Είναι αυτή που προσέχει τα παιδιά μας, τις ακαδημίες μας, τις οργανώνει, μας έχει καθαρούς, μας φροντίζει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν λέει ποτέ όχι σε κανέναν μας, κάνει θυσίες, αφήνει την οικογένειά της. Και δεν είναι μόνο η Βίκη, είναι και ο σύζυγός της. Εμένα είναι το δεξί μου χέρι, την αγαπώ, χωρίς αυτήν δεν μπορώ. Είμαι σήμερα μαζί της, είναι απ' έξω, με βλέπει. Νιώθω ότι χωρίς τη Βίκη δεν μπορώ και πιστεύω ότι από μένα ήταν ακόμη καλύτερη μεταγραφή το να μπει στο Συμβούλιο η Βίκη. Μάλιστα. Ωραία.
Ναι, όχι, θέλουμε... την ξέρω τη Βίκη. Και τη Βίκη ξέρεις, έχει κάνει που δεν ξέρεις. Την ξέρω, την ξέρω. Την ξέρεις όλες τις γυναίκες. Λοιπόν, καλά πας από εδώ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε εικόνα. Έχουμε σχεδόν όλη την Αλφανία. Έχουμε Ηλιούπολη, Εύοσμο, Τριανδρία, Μαλακοπή, Σύνδο, Κολχικό, Ακρίτες Σικιών. Έχουμε τον Αγιασμό των Ακριτών, έχουμε Μαραθώνα, Μελιτέα να πούμε και τις άλλες ομάδες στο κύπελο, Άγιο Βασίλη, Περιστερώνα, Ελευθεριακό, Στραπή. Όλα αυτά προσπαθήσουμε και τις ερευνητικές φάσεις που είναι γύρω στις 10-12 ερευνητικές φάσεις που θα μας τις αναλύσει ο Στάθης, ο Ναυρατζόγλου. Βεβαίως από το Σύνδο δεν έχουμε φάσει που διαμαρτύρεται η ομάδα του Ποσειδώνα και είδαμε και κάτι δηλώσεις του Ζαχαρία. Εκεί του Γενικού Αρχηγού, δηλώσεις που έγραψε εκεί στο Facebook. Αλλά έχουμε και άλλες δύο φάσεις, τις οποίες θα τις δούμε και εκείνες, θα τις αναλύσει ο κύριος Ναυρατζόγλου. Πάμε γρήγορα σε εικόνα. Γάμα Σίγμα Ηλιούπολης, Ηρακλής Αμπελοκήπων, 0-1, να δείξουμε 2-3 παιχνιδάκια και μετά θα έχουμε πολύ συζήτηση. Να είναι τελευταία γενικώς, φορά που τον αποκάλεις έτσι. Για ποιον μιλάς? Για τον Ηρακλή Αμπελοκήπων, όπω την άλλη δευτερόλεπτα. Ηρακλή Αμπελοκήπων. Θα το δούμε. Τον αποκαλέσουμε, μάλλον. Δεν ξέρω, γιατί με έκανε εντύπωση η δήλωση του Λάκη του Παπαδόπουλου, θα τη δούμε, που λέει ότι οι παίκτες του νόμιζαν λέει παίζανε με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκη. Με τον Ηρακλή χωρί Αμπελοκήπων. Πάντω, τι λεπτομέρειες και... λένε ότι ήδη υπάρχουν συζητήσεις και ίσως απόψε το βράδυ ο κ. Ζαδόπουλος να πει το OK. Αλλά ακόμα δεν είναι κάτι το τελικό. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ηλιούπολη, Ηρακλής Αμπελοκήπων, τελικό αποτέλεσμα 0-1 με κόλπο του Θανασιάδη. Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλησπέρα σας από το γήπεδο Τσάνο Ηλιούπολης, πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας, πρώτη αγωνιστική. Πρεμιέρα με ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που έχει την ευκαιρία που ακουδίσετε από το κανάλι της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηλιούπολης υποδέχει τον Ηρακλή Αμπελοκήπων. Και ενώ οι δύο ομάδες φιλοδοξούν βέβαια να κάνουν ένα πολύ καλό ξεκίνημα, εδώ προσπάθησε η Ηλιούπολη προφανώς να απειλήσει τον Νιάνιο στην πρώτη φάση του αγώνα. Είναι γρήγορα μπροστά, για να δούμε από δεξιά. Τσουκαλίδης τώρα κρατάει την μπάλα. Θέλει να σουτάρει. Θα κάνει το σούτ, η μπάλα θα καταλήξει out. Προσπάθησε τώρα από πλευράς από τον Μαυρίδη. Ο οποίος προσπάθησε, Μαυρίδη θα κάνει το γύρισμα κεφαλιά, εντυπωσιακή επέμβαση. Χάνοντας πολύ μεγάλη φάση εδώ η ομάδα του Ηρακλή Αμπελοκήπων να ανοίξει το σκορ με την ενέργεια του Σαββαίδη. Τσαλάκης, Γεωργιάδης κινείται τώρα από μακριά. Θέλει να σουτάρει, θα δοκιμάσει το σούτ. Πολύ καλό, φοβερή επέμβαση από τον Ρουμελιώτη. Από ένα φανταστικό σούτ που έκανε εδώ ο Γεωργιάδης. Να πω για ακόμη μια φορά το παιχνίδι που παρακολουθείτε, φίλες και φίλοι, εδώ από το γήπεδο της Ανιλιούπολης. Είναι μια ευγενική προσφορά για τους φίλους του ποδοσφαίρου από το νούμερο 1 κλειδαρά της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Τα μαγικά εξάρια με τηλέφωνο 2310-666-666 που βρίσκεται Καρολή και Δημητρίου 153 με υπεύθυνο τον Νίκο Μαμίδη. Σπάσει τις προσπαθήκες, πρώτη μπάλα για τον Παπαϊόν. Από δεξιά θα γίνει από κοντά ευκαιρία για τον Ηρακλή. Ο Ρουμελιώτης διώχνει σωτήρια με την επέμβαση, δεν τελειώνει η φάση. Νέο σου τώρα, η μπάλα στα δίχτυα. 0-1 για τον Ηρακλή Αμπελοκήπων, φίλες και φίλοι. Μετά από πολύ ωραία προσπάθεια που έγινε, ήρθε ο Αθανασιάδης με ένα ωραίο στριπτό σουτ και νίκησε εκεί το Ρουμελιώτη για να κάνει το 0-1. Μπροστά η Ηλιούπολη, για να δούμε. Το σουτ που γίνεται από τον Αβραμίδη επιμένει. Εδώ ζητάνε προφανώς σε ένα σπρώξιμο. Τώρα θα εκτελεστεί από το Σακαλί, θα γίνει το σούτ του Ρουμελιώτης, όμως θα πέσει παρόλο που πέρασε η μπάλα. Να λοιπόν μια ακόμη φάση του παιχνιδιού. Είναι μια προσφορά από το νούμερο 1 κλειδαρά της Δυτικής Θεσσαλονίκης στα μαγικά εξάρια. Νίκο Μαμίδη που βρίσκεται Καρολή και Δημητρίου 153 με τηλέφωνο 2310-666-666. Συνεχίζουν όμως δυνατούς ρυθμούς. Μια βαθιά μπάλα τώρα που γίνεται ο Νιάνιος θα βγει και θα μπλοκάρει από τη σέντρα που έβγαλε στην προσπάθεια ο Μακρατώνης. Σαββαίδης, η κεφαλιά, ωραία που έπιασε. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε το δεξί και το δικαιούμασταν. Ήταν μια δίκαιη νίκη του Ηρακλή Αμπελοκήπων. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα για 75 λεπτά μέσα στο γήπεδο. Το τελευταίο τέταρτο πήρε πολλά μέτρα ο αντίπαλος λόγω της κόπωσης και της ζέστης. Η ομάδα μου παρουσίασε σημάδια κούρασης. Εν τούτης καταφέραμε να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και δεύτερο τέρμα. Το σημαντικό είναι ότι δεν δεχτήκαμε ούτε μία φάση από τον αντίπαλο για να κινδυνεύσουμε.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο του ρεστινικού ποδοσφαίρου. Υπερτιμήσαμε τον αντίπαλο. Παρόλα που πήγαμε, κάναμε 8 φιλικά και δεν χάσαμε από κανέναν, σήμερα διαδόθηκε ότι δήθεν έγινε συγχώνευση με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκη και νομίσανε οι ποδοσφαιριστές μου ότι παίζανε με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκη και τους υπερτιμήσανε. Λοιπόν, έγινε μισή φάση, μπήκε ένα γκολ. Όσο αφορά τον διαιτή, δεν έκανε το έγκλημα. Δεν μπορώ να πω ότι έκανε κάτι τόσο τραγικό που έχασε η ομάδα. Αλλά με το παραμικρό, μόλις ένας ποδοσφαιριστής διαμαρτύρονταν, έδειχνε κίτρινη κάρτα. Δεν ζητάμε. 50-50 ζητάμε στην έδρα μας να μας παίξουν. Πιστεύω σήμερα χάσαμε στα σημεία. Ένα κλειστό μάτς που δεν έγιναν και πάρα πολλές φάσεις από τις δύο μεριές. Ίσως ολιγορήσαμε στη φάση του γκολ και δεχτήκαμε τζάμπα τον γκολ και μείναμε πίσω στο σκορ. Παίζαμε μια ομάδα η οποία και καλά δουλεμένη είναι και έχει υψηλούς στόχους για φέτος. Παρ' όλα αυτά ήμασταν μέσα στην έδρα μας και θέλαμε να μπούμε να κερδίσουμε το μάτς. Ο στόχος είναι η άνοδος και μόνο αυτό, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Αυτά λοιπόν και με τον γίνει του Ηρακλή Αμπελοκήπων, Ηρακλή Αμπελοκήπων, έτσι, αυτό είναι, έτσι για την ομάδα. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο παιχνίδι, Α1 και αυτό. Επαγγελματική νίκη. Ναι, ΑΕ Βόσμο, Ολυμπιακός Κιμήνων, 1-0, πάμε να το δούμε. Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλησπέρα σας από το Δημοτικό Στάδιο Βόσμου. Πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας, πρώτη αγωνιστική, ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι θα παρακολουθήσετε μέσα από το φακό του Γιουροπάν μεταξύ της Αθλητικής Ένωσης Βόσμου. Πριν πάμε όμως στο παιχνίδι, να αναφέρω βέβαια και να επισημάνω κάτι πολύ σημαντικό, κάτι που πραγματικά αξίζει συγχαρητήρια στη διοίκηση της Αθλητικής Ένωσης Βόσμου, ότι σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι που θα παίζει εδώ στην έδρα της, η διοίκηση αποφάσισε να χαρίζει στην αντίπαλη ομάδα ένα ρολόι τείχου με την ποντιακή λίρα και ένα λάβανο. Και πραγματικά αξίζει συγχαρητήρια στη διοίκηση της ΑΕΦΟΣ μου για αυτή την πρώτη εμποριακή κίνηση που έκανα και την αναφέρουμε ως πρωτότυπο βέβαια για τα ερασιτεχνικά δρόμενα. Έπειτα, επ' ευκαιρία, για να δείτε ότι φυσικά βρέθηκε πάρα πολύ κόσμος για να δει από κοντά την αναμέτρηση του σημερινού αγώνα. Πίσω το παιχνίδι μεταξύ της Αθλητικής Ένωσης ΑΕΦΟΣ μου και της ομάδος του Ολυμπιακού Κιμήνου παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλη. Να λοιπόν, ζωντανά στον αέρα, έκλεισε την μπάλα ωραία ο Ταραμάς, πλάσαρε εκεί τον Μπαϊμάκη. Και έτσι λοιπόν ο Ταραμάς με τον καλύτερο τρόπο βάζει μπροστά τους γηπεδούχους, κάνοντας ένα ονειρεμένο ξεκίνημα. Θα δει να βγάλει τον Ντόκου. Ντόκου τώρα για να δούμε. Μπροστά η σέντρα. Κεφαλιά από τον Γιαννιώτη. Υποπίεση προς την εστία εκεί του Μπαϊμάκη. Τελικά η μπάλα θα καταλήξει. Out. Τι πετάγεται εκεί, έρχεται ο Ταραμάς. Κεφαλιά. Και προσπάθεια από κοντά, ευκαιρία που προσπάθησε να αξιοποιήσει. Τελικά δεν μπορούσε να την εκμεταλλευτεί εδώ ο Τόπης. Ένα σούτ τώρα καλό, έξυπνο από τον Λατσίδη. Εκτελείται ο Αβραμίδης εύκολα, θα μπλοκάρει την μπάλα παρά την πρόθεση από τον Σουκασβίλη σε αυτό το φάουλ. Μπροστά για να δούμε τώρα αυτή την αντεπίθεση που θέλει να γίνει το σούτ εδώ, προσπάθησε να κλέψει την μπάλα και κάνει ωραίο κλέψιμο. Για να δούμε εδώ, ένα μακρινό σούτ αναγκάζει τον Μπαϊμάκη από το απευθείας σούτ που έκανε ο Χατζιάρας να διώξει κόρνερ. Εδώ μια πολύ μεγάλη φάση. Με αυτή την προσπάθεια τώρα από κοντά θέλει να γίνει το σούτ. Για δούμε τώρα την προσπάθεια, θέλει να γίνει εκεί. Πέφτει ο Αβραμίδης. Διαμαρτυρίας για πέναλτι εδώ από πλευράς. Και κάρτα που θα δείξει ο Στέλιος ο Τσιαοσίδης σε αυτή τη φάση. Στην προσπάθεια εκεί να τσιμπήσει την μπάλα ο Μαραντίδης. Αντιδράσεις τώρα από πλευράς. Στο 58. Αγαπητός. Μπατάλης θέλει να βγει. Αφήνει τη φάση. Πέσετε λέει, είναι out εδώ, βρέθηκε. Διαμαρτύρεται ο Μεσιάρης εκεί ότι πήρε την μπάλα με το χέρι. Και μπροστά ο Γιαννιώτης. Σουτάρει, εντυπωσιακή επέμβαση από τον Μπαϊμάκη για να διώξει κόρνερ. Στο απευθείας του Γιαννιώτη. Μεσιάρης. Μπροστά γρήγορα ο Αβιέρος. Να δούμε αυτή την αντεπίθεση. Μπροστά ευκαιρία. Χάνει απίστευτη φάση ο Μαραντίδης να ισοβαρίσει καθώς ο Αβραμίδης έβαλε το αριστερό του πόδι και έδιωξε σε κόρνερ. Κουρόπα εκτελείται απευθείας. Διώχνει ο Αβραμίδης εντυπωσιακά. Αντεπίδεση τώρα για να δούμε ευκαιρία για να τελειώσει εφόσον το παιχνίδι δεν μπορεί να πλασάρει ο Λάμι. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ. Ευτυχώς καταφέραμε να πάρουμε τις 3 πόντους. Δείξαμε ότι είμαστε μια ομάδα ενωμένη. Γιατί παίζαμε από όλο το δεύτερο ημίχρονο με 10 παίχτες και σε αυτή την κατηγορία είναι πολύ δύσκολο αυτό να τα καταφέρεις έτσι.
σαν νεοφώτιστη κιόλας, αυτό μας δίνει και ψυχολογία για να συνεχίσουμε και πιο δυνατά στα επόμενα παιχνίδια. Εννοείται, η ομάδα είναι νεοφώτιστη. Αυτή η νίκη μας βοήθησε πάρα πολύ να πάρουμε ψυχολογία. Από εκεί πέρα συνέχεια με το επόμενο μάτς, να κάνουμε προπονήσεις, δουλεύουμε πολύ καλά, για κάθε στοχευμένες για κάθε ομάδα. Θα δείξει να εδώ. Αυτά λοιπόν και, το παιχνίδι, και με το παιχνίδι της ΑΕ Βόσμου με την ομάδα του Ολυμπιακού Κιμήνων. Βεβαίως. Να κλείσουμε την πρώτη σειρά από τα τρία παιχνίδια. Έχουμε τα 7 παιχνίδια από την Α1 με το παιχνίδι Αχιλλέα Τριανδρίας Ποσειδώνας Μηχανιώνας. Μηχανιώνα που προβλημάτισε το δεύτερο ημίχρονο πραγματικά. Κανείς δεν περίμενε. Έκανε και μια μεταγραφή, θα μας την πείσει λίγο ο Κώστας. Και ακολουθούν τα παιχνίδια Πόμαλα, Κουπής Κουφάλια και Σύνδος Ποσειδώνας Καλαμαριάς. Πριν πάμε στο Στάθη Νευρατζόγλου και στους εκλεκτούς καλεσμένους, Κώστα. Μια κουβέντα παίρνουμε για τη νέα μεταγραφή του Ποσειδώνα. Όχι, μάλλον είναι κοντά από ό,τι έμαθα. Δεν έχει κλείσει ακόμη στον Σαμανίδη που φεύγει από το Παλαιοχώρι. Δεν τον έχει πάρει. Αλλά η ουσία είναι, εγώ θέλω να συγχαρώ. Έλειπε ο Δούκας και νομίζω και ακόμη ένα. Όχι, είχε πολλές απουσίες και τα τελευταία του Ιγνατιάδη, του Φιλιππίδη. Ιγνατίδη. Ιγνατίδη, Φιλιππίδη, Φιλιππίδη καλά. Αλλά εγώ θέλω να συγχαρώ την ομάδα του 1033. Ο Δημήτρης Κάλφας έκανε μια θόρυβη δουλειά και μια ομάδα νεανική που παρότι άλλαξαν, φύγανε πολύ πέρσι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλή. Η Μηχανιώνα πιστεύω ότι ήταν μια έτσι στην πρεμιέρα και θα βρει το δρόμο της. Από εκεί πέρα όμως, εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος από το θέαμα που έγιναν σε όλα τα παιχνίδια. Απρόβλεπτη η Α1 όπως πάντα και νομίζω ότι όπως εγώ είμαι φαν της Α1, νομίζω ότι και φέτος θα είναι πολύ, πολύ όμορφη και θα βλέπουμε πολύ ωραία παιχνίδια. Και κάτι άλλο που δεν πρέπει να ξεχαστεί, Κώστα, είναι ότι συγκέντρωσαν τα παιχνίδια της Α1 περίπου πάνω από 2.000 κόσμο, 2 με 2.500 κόσμο, που δεν βλέπεις ούτε στη Β' και στη Γ' Εθνική. Όταν σε ένα παιχνίδι έχει 400 άτομα, στο άλλο παιχνίδι έχει 300 άτομα, στο άλλο 350 άτομα, 400 στο άλλο. Είχε ναι, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στα 8 παιχνίδια που είχαμε, και στην Ηλιούπολη πάρα πολύ κόσμο, αφού θέλαμε 400-500 άτομα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο κόσμος διψούσε για ποδόσφαιρο, έτσι, διψούσε για θέαμα. Και αυτό που μας είπε η Τάνια Καράμπελα, η πρόεδρος του Πλαγιαρίου, ότι 3 μήνες είναι αρκετό μεγάλο διάστημα για τις ομάδες που σταμάτησαν και για την εκπομπή βέβαια, αλλά βέβαια και κάποιοι άλλοι σταμάτησαν και πιο μπροστά. Δεν σταμάτησαν Ιούνιο-Μάιο, κάποιοι σταμάτησαν Απρίλιο, κάποιοι σταμάτησαν και Μάρτιο κάποιες ομάδες. Και βεβαίως είναι. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο αυτή η μεγάλη απόσταση που υπάρχει. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε με το παιχνίδι του Αχιλλέα Τριανδρίας. Έχουμε και κάποια σχόλια για διαιτητές και για μάλιστα μας έκανε εντύπωση μια είδηση μας ήρθε ότι το βλέπετε και ο Πάνο περνάει στα κρόλ, στα τρέιλερ, ότι 4 αλλαγές ξεκίνησαν ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο που ξεκίνησαν τα παιχνίδια Κυπέλλου και κάποιοι προπονητές δεν το ξέρανε. Μάλιστα, ένας προπονητής έκανε 4 αλλαγές, ο άλλος 3 και μάλλον στο τέλος, γιατί ο ένας δεν ήξερε μάλλον ότι ξεκίνησαν οι 4 αλλαγές. Συγγνώμη, όταν καλέστηκαν οι προπονητές της Α1 στο σύνδεσμο, δεν υπόθηκε εκεί πέρα ότι θα γίνουν 4 αλλαγές φέτος. Δεν τους το πάνε. Να ευχαριστούμε βέβαια και την Τίνα, εκεί την Τίνα την Μπάμπα από την ομάδα της, όχι Μπάμπα, από την ομάδα της αναγέννησης επανομής για τα καλά της χώρια. Έτσι είπε εγώ το μαγαζί. Και τον Ευθυμιάδη, τον Ευθύμη, το φίλο μας εδώ, που το συνεργάτη του Europan που είναι μαζί με τον Σάφη Γεωργιάδη. Πάμε γρήγορα γιατί το ένα φέρνει το άλλο και δεν τελειώνει ποτέ αυτά που είναι να πούμε. Έτσι βλέπεις, Τάνια, πώς πάμε. Φυσικά. Είναι τόσα πολλά που... Εγώ σας παρακολουθώ κάθε Δευτέρα μας βλέπει, και είτε και εδώ είναι σαν να σας βλέπω από το σπίτι, δηλαδή αισθάνομαι τόσο εκεί. Το ξέρω αυτό, ειλικρινά εγώ καλό. Το ξέρω. Να πούμε βεβαίως, επειδή είναι πρώτη εκπομπή, κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν, θα στείλετε τα μηνύματά σας, μη πει, θα αφήνετε κενό και το μήνυμα στο 19.000, επαναλαμβάνω. Θα γράφετε μη πει, θα αφήνετε κενό και το στείλετε το μήνυμα. Η γιαγιά μου ξέρεις τι μου είπε. Λέω, γιαγιά, θα στείλεις μήνυμα, γιατί με βλέπει, ξέρεις, είναι πάνω. Λέει, παιδάκι μου, αν ήξερα αλήθεια, θα στείλα από την αρχή μέχρι το τέλος. Αλλιώς θα στείλα. Σωρά. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε Αχιλλέα Τριανδρίας, Ποσειδώνας Μηχανιώνας, 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Φίλες
και φίλοι του Ρεσσαλονίκου Ποδοσφαίρου, γεια σας εδώ από το πλαστικό γήπεδο της 3-3, όπου προκειμένου η αγωνιστική της Α1 κατηγορίας θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα ανάμεσα στον Αχιλλέα 3-3 και τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Δύο ομάδες αυτή τη στιγμή έχουν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο παρουσία του διαιτητικού τρίου και εμείς να σας πούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Σιωπή με τον κεφάλι Σιτσιάνης. Μπολώσεις, ένα δυνατό σου, με την έξω και απόκρουση από τον Μπορός, πρώτη καλή στιγμή. Λάγιο και με στην περιοχή Μπολώσεις τώρα. Και όπου έχουμε τη διεκδίκηση, μπάλα στο σουτ και αυτή θα φύγει σε out. Πολύ καλή στιγμή για τον Αχιλλέα Τριανδρίας, το σουτ του Ξεβαρίδη, μπάλα σε out. Κουρσανίδης τώρα. Βγάλει την παλιά απέναντι εκεί όπου θα βγει ο Μπορός όμως και θα πιάσει την μπάλα. Πρώτου Ιωαννίδη. Μια μπροστινή παλιά τώρα επικίνδυνα και για τον Παπακοσταντίνο. Θα βγει όμως και θα πιάσει ο Ιβανούδης. Το φάουλ. Δαρίδης τώρα. Εκτέλεση απευθείας. Μωρός θα πιάσει την μπάλα. Από τις κερκίδες του γηπέδου της 3-3. Αρκετοί φιλάθροι που παρακολουθούν το σημερινό παιχνίδι. Βγάλει για τον Κρυστάλλι. Κρυστάλλις βγάζει τη σέντρα η κόντρα η οποία έγινε μπάλα παίρνει μια περίεργη τροχιά και φεύγει σε κόρνερ. Μπάλα σας, θέλεσε δυνατά, η μπάλα φεύγει out. Γιαλιάρης πίσω για τον Τζαβδαρίδη, αυτός βγάζει για τον Λιάρο. Λιάρος βγάζει επικίνδυνα τη σέντρα μέσα στην περιοχή και τώρα βγάζει μπάλα. Του Μαυρί ή του Τσιπιρδίμη πρέπει να είναι κοντά στη φάση ο ρέφερι θα δώσει αυτό το πέναλτι τώρα για την ομάδα του Αχιλλέα Τριανδρίας. Τον Τζαβδαρίδη αυτός έβγαζε για τον Λιάρο. Λιάρος βγάζει επικίνδυνα τη σέντρα μέσα στην περιοχή και τώρα πέρασε μπάλα. Όλα είναι έτοιμα για να εκτελεστεί τώρα αυτό το πέναλτι. Τσαβδαρίδης παίρνει λίγα μέτρα φορά, εκτελεί, μπάλα είναι στα δίκτυα. Έχουμε τον γκολ για την ομάδα του Αχιλλέα Τριανδρίας, ο οποίος ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0 από την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τσαβδαρίδη. Αχιλλέας Τριανδρίας, Ποσειδώνας, Μηχανιώνας, 1-0. Πάμε κι άλλο! Τσαβδαρίδης κέρδισε. Τσαβδαρίδης πάντα τώρα. Τριανδρίας τώρα εκεί το δίνει. Μπάλα εκεί στο γύρισμα τελικά που έγινε από τον Ιωαννίδη. Μωρός, μπάλα στον Γιαλιάρη. Βγάζει το γύρισμα της από τον Γιαλιάρη. Ο Κρυστάλλις πήρε την κεφαλιά. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Μωρός. Η ομάδα του Αχιλλέα Τριανδρίας παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων και προηγείται με 2-0 του Ποσειδών Μηχανιώνας. Εκεί στα πλάγια Μπολώσεις, Μάνσιος κοντά του. Μπολώσεις βράζει τη σέντρα, δεν είναι καλό ο Σιτσιάνης εκεί. Το λάθος από τον Σιτσιάνη εκεί, την εμπορία της μπάλας ο Κρυστάλλις. Θα πετύχει το δεύτερο προσωπικό τέρμα. Η ομάδα του Αχιλλέα Τριανδρίας προηγείται με 3-0 του Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Αυτά λοιπόν και με την ομάδα της Τριανδρίας που στο δεύτερο μήχρονο ήταν αρκετά καλή, καταιγιστική μπορώ να πω. Αλλά η ομάδα του Ποσειδώνα Μηχανιώνας είχε αρκετές αποσύσεις όπως μάθαμε, όπως βεβαίως και άλλες ομάδες, όπως και οι ομάδες που έπαιξαν σε άλλα γήπεδα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν στους καλεσμένους και πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από τον Λάζαρο τον Πανομίτη, που όπως είπαμε γενικός αρχηγός του ΠΑΟΚ Σταυρού, σήμερα βρίσκεται εδώ. Θα μιλήσουμε και για τον Όμιλο, μια και πολλά ακούστηκαν βεβαίως στα ραδιόφωνα, έγινε συζήτηση μεγάλη. Θα ανακαλούμε ένα κάποιο τεχνικό τα οποία θα τα πούμε και στο γι' αυτό. Στο Συμβούλιο για να κλειστούν οι όμιλοι έγινε χαμός. Λάζαρε, γεια σου, δεν ξέρω τώρα πώς η ομάδα γενικά του Σταυρού, αλλά και γενικά στην περιοχή δέχτηκαν τι. Αντέχτηκαν, δεν μπορούσαν να κάνουν βέβαια διαφορετικά, αλλά τι έγινε μετά από ότι όταν βγήκαν οι όμιλοι και είδατε αυτό που είδατε. Κοίταξε, για μας στην αρχή όταν ήταν με τον όμιλο που άλλαξε. Καταρχάς το ξέρατε.
ότι θα γίνει κάπως έτσι. Εντάξει, δεν περιμέναμε να είναι τόσο πολύ. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε ότι θα αλλάξει λίγο ο ρόλος, αλλά δεν ξέραμε ότι θα είναι τόσο πολύ. Όταν βγήκε στην αρχή, η αλήθεια είναι μας φάνηκε παράξενο και δύσκολο, γιατί εμείς είμαστε πιο απομακρυσμένα χωριά ο Σταυρός και θα πρέπει να διανέσουμε 2.100 χιλιόμετρα. Ναι. Για τους αγώνες εκτός έδρας. 350 είναι τα χιλιόμετρα. Πόσα είναι? 350. 350. 350 είναι τα χιλιόμετρα που θα κάνετε. Πήγαινε άλλα σε όλα τους αγώνες εκτός έδρας. Ναι. 200 χιλιόμετρα είναι να πας στο Μεσαίο και να γυρίσεις στο Σταυρό. 170 είναι πάνω στο Σταυρό. Δεν είναι 200 χιλιόμετρα. Πόσα είναι? 90 χιλιόμετρα. Στην Αγγίδα θα πάνε. Στο Πανό μας θα πάνε. Στο Αγιώκητα θα πάνε. Τα βάλεις αυτά όλα. Σταυρός Αυγή. Από Σταυρός. Σταυρός Αυγή. Η Αυγή είναι σχετικά κοντά. Άντε κοντά. Η Νέα Κρίνη πόσα χιλιόμετρα είναι από το Σταυρό? 90 χιλιόμετρα είναι. Παραπάνω. 200 χιλιόμετρα θέλουμε σε κάθε εκτός έδρας αγώνα. Μόνο. Σχεδόν. Ένα λεπτό. Είναι μετρημένα, είναι αυτά που λέω εγώ, είναι μετρημένα. Δεν είναι, δεν τα λέω. 350 χιλιόμετρα. Ναι. Τι είναι 350 χιλιόμετρα? Πάς καλά. Από Θεσσαλονίκη στον Ελευθεριακό να πάμε στη Θεσσαλονίκη που θα κατεβαίνουμε είναι 85 χιλιόμετρα. 90. Και 90 να γυρίσουμε, δεν θα μπαίνουμε εδώ, θα γυρνάμε και στο χωριό μας. Ναι, 350 να πας, 300. Έτσι υπόθηκε στο συμβούλιο. Απ' την άλλη όμως το είδαμε ότι θα υπάρχουν νέες ομάδες, γιατί τόσα χρόνια παίζουμε με τις ίδιες ομάδες. Αλλάζει αυτό, ο κόσμος θα θέλει να δει και κάποιες καινούργιες ομάδες από τη Θεσσαλονίκη. Μαθαίνουν και το Σταυρό περισσότερο. Είναι ένα πείραμα γενικά, έτσι. Ναι, εντάξει, από ό,τι βλέπουμε, έτσι. Ένα είδος πειράματος το οποίο μπορεί να πετύχει, μπορεί και να μην πετύχει. Ναι, εντάξει, αυτό το Μάιο θα ξέρουμε τι. Επειδή ήμουν στο συμβούλιο και επειδή έχω μιλήσει με πολλούς συμβούλους, έγινε με το σκεπτικό ότι επειδή Α κατηγορία του χρόνου θα γίνει σε τρεις ομίλους. Και επειδή ήταν πάρα πολλές ομάδες που κουράστηκαν να είναι ίδιες και ίδιες, και επειδή να μην κρυβόμαστε, υπήρχαν και πολλές ομάδες που θα ήταν ίδια δυναμικότητα, και δυστυχώς έγινε και αυτό. Έτσι. Εντάξει, για μας τώρα εκτός από το. Είναι ένα θέμα της απόστασης, και το άλλο είναι ότι αρκετές ομάδες παίζουν σε πλαστικά γήπεδα, τα οποία για μας έχουμε μάθει στα χόρτα τόσα χρόνια, είναι και μια μικρή επιβάρηση, γιατί πρέπει να πάρουμε και παπούτσια σε όλους τους παίχτες. Στο κεντρικό δρόμο είναι και είχατε ένα πλαστικό εκεί, νομίζω. Εντάξει, και είναι 5x5 και εκεί προπονιούνται οι ακαδημίες, τα Μπαμπίνι παίζουν εκεί πέρα, της ομάδας. Ναι. Θα πω και για τις ακαδημίες, έτσι δύο πράγματα. Βεβαίως, θα πεις στη συνέχεια, θα πούμε αρκετά. Ωραία. Καλώς, δεν ξέρω αν τις επισκέπτες στην αρχή. Θέλω να ευχηθώ καταρχήν και στον πρόεδρο του Δημητριάδη, τον Σάβα, της Εψημή, τον καινούργιο, καλή επιτυχία. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρει πάρα πολύ καλά, είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος και νομίζω ότι έχει και την εμπειρία και θα το βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε από τις ομάδες μας να ανταπεξέλθει σε αυτό το δύσκολο αγώνα. Όλοι θέλουν, πρέπει να προσφέρουν, Λάζαρε, από τη δικιά τους πλευρά, νομίζω ότι καλύτερο. Έτσι. Πάμε λοιπόν στην Ντάνια την Καράβελα, πρόεδρος της ομάδος του Πλαγιαρίου, που ναι μεν εκεί δεν είχαμε αλλαγή ομίλου για την ομάδα της, αλλά είχαμε μια προσθήκη ενός σωματείου από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, μάλλον από, όχι δυτικά, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο ομιλητές βρέθηκε στον άλλο ομίλο που είναι Ανατολική Θεσσαλονίκη. Και ο Εθνικός Πηλέας και το Πανόραμα. Και ο Εθνικός Πηλέας και το Πανόραμα πήγαν αλλού. Τέλος πάντων. Θα μάθω και γεωγραφία κάποιοι. Εσύ να μάθεις, γιατί εκτός από τη Θεσσαλονίκη, καρδία τη διαδρομή αυτή και δύο-τρεις άλλες ομάδες, δεν ξέρεις. Το Πλαγιάρι και κυρία είναι. Το Πλαγιάρι το ξέρει, τον Τρόφο το ξέρει. Τώρα κάμα εθνική έχουν γυρίσει όλη την Ελλάδα. Εντάξει, πήγε για Ελλάδα μιλάμε. Σταυρός ξέρεις που είναι. Πού είναι ο Σταυρός? Έχεις πάει ποτέ Σταυρό? Δεν νομίζω να έρθει. Και από μια κοίταξη είναι και μια ευκαιρία οι ομάδες αυτές που είναι εκεί να έρθουν στον όμορφο Σταυρό να κάνουν την βόλτα τους από νωρίς. Να κάνουν ένα σπίτι για τον επόμενο χρόνο. Δεν θα πάνε εκδρομή, μπάρα θα παίξουν. Μπάρα θα παίξουν, αλλά πρέπει να τους ιδιάσουν και σαν εκδρομή. Τώρα θα έρθουν στο Σταυρό εκεί πέρα, μπορούν να έρθουν πιο νωρίς να πιούν τον καφέ. Πάντως από σένα στην Αυγή πιο πολλές φορές έχουν πάει. Τόσες φορές, τέτοιες φορές. Ναι, όταν εγώ πήγα το 81 στην Αυγή, εσύ δεν ήξερες που ήταν. Λοιπόν, Τάνια. Ούτε τότε που σκοτωθήκατε. Είχαμε κάτι. Το θυμάμαι. Καποτέτε είχα πάει. Το θυμάμαι, βέβαια. Καποτέτε είχα πάει. Από το 81 είχα πάει. Αρέτουσα Αυγή.
Είχαν ανακατέψει τότε και τον Δημήτρη τον Αραμπατζή, τον Κουμπάρο μου. Είχε πολλά, τότε είχε πολλά επεισόδια. Στην Αυγή έχω ακούσει ιστορίες από το σωμάτι του Γαλτσά. Ναι. Τόσες πολλές. Ο Γαλτσάς έπαιξε στην Αυγή αυτό. Βεβαίως, από εκεί το πήγαμε. Η Αυγή πουλάει, γενικά πουλάει. Πουλάει. Λοιπόν, Τάνια. Εμένα επειδή δεν μου αρέσει να λέω πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω και δεν τα κατέχω 100%, θα σας πω ότι ο δικός μας όμιλος πάντα ήταν ένας όμιλος ο οποίος αποτελείται από ομάδες πολύ καλές, τις οποίες δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να ξεχωρίσω. Σίγουρα η προσθήκη του Μιλιτέα στο δικό μας όμιλο τον κάνει δυσκολότερο. Έχω ακούσει πάρα πολλές ώρες συζητήσεων για την αναδιάρθρωση των ομίλων και ειδικά για το κομμάτι του Μιλιτέα, που αποτελεί και μια ομάδα από ότι λίγο που το έψαξα παραδοσιακά πρωταγωνιστεί, έχει πάρει και αξιόλογες μεταγραφές, το παρακολουθώ λίγο στο 70% το budget. Εντάξει, δεν θέλω, είμαι της άποψης ότι μόνο το budget δεν κάνει μια ομάδα, αλλά σίγουρα από τη στιγμή που το οικονομικό, ειδικά τη συντήρηση των ομάδων, παίζει τόσο μεγάλο ρόλο και είναι τόσο δύσκολο τη σημερινή εποχή, όντως προειδεάζει σε κάποια πράγματα. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι παραδοσιακά υπάρχουν ομάδες στον όμιλό μας, οι οποίες είναι πάρα πολύ δυνατές. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Όλες οι ομάδες, έχω καλές σχέσεις σχεδόν με όλους τους παράγοντες, που μιλάω, πάνε για μια αξιόλογη πορεία και δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να ξεχωρίσω κάτι. Σίγουρα όμως ο Μιλιτέας προβληματίζει με την καλή έννοια όλους εμάς που ήμασταν ήδη στον όμιλο αυτό. Αυτό πιστεύω. Τι λες θα γίνει τώρα, ποιες ομάδες θα χτυπηθούν εισαγωγικά? Λένε Μιλιτέας, Μαραθώνας, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω ή ο Σωροδίας. Η αλήθεια είναι ότι ο Μαραθώνας πέρυσι με άφησε παραπονεμένη. Είχα προσδοκίες πολλές, άκουγα διάφορα σχόλια. Ελπίζω να κάνει τον μπαμ φέτος. Η Σουρωτή όμως... Έχει και καλό προπονητή όμως. Ναι, έχει. Η Σουρωτή όμως και με τον κύριο Ριζόπουλο, που ξέρω ότι κάνει μια πάρα πολύ αξιόλογη προσπάθεια. Φοβερές εγκαταστάσεις. Πλαγιάρι και ρασιάλε πάνω, στο πρωτάθλημα. Ναι, αγώνες. Παίζουμε στο πρωτάθλημα, τους περιμένουμε πώς και πώς. Α, ναι, παίζει. Μέσα σε έξι μέρες, ναι. Τι θέλω να πω. Πότε θα γίνει ο αγώνας, Σαββάτο ή Κυριακή? Σάββατο δηλαδή, έδρα, θα τους περιμένουμε. Ξέρεις τι έκανε ο Σκιούλας προχθές εκεί στην... Έκανε πρόταση σιγά μου στη Βάσο. Εγώ τους ξέρω προσωπικά και τους δύο. Βάσο. Ναι, ναι, βεβαίως. Η ώρα καλή να έχουν τα παιδιά. Δέχτηκε έτσι, στην Κερκίδα ήταν, δέχτηκε. Ναι, δέχτηκε. Να μην δεχότανε. Η Ρία, η θεία του, έκανε live αναμετάδοση στο ίντερνετ, να ξέρετε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και από τον Χρήστο τον Παλάσκα, ο οποίος ο Χρήστος Παλάσκας έρχεται περαστικά στον συνάδελφο, λέει, τερματοφύλακα της Αστραπής Μεσαίου, που έσπασε, λέει, το χέρι του, φαχή ανάρρωση, έρχεται ο Χρήστος, ο Παλάσκας, ο γνωστός τερματοφύλακα. Για τον Βαρδάνη, τον παίκτη του Έατα, Βαρδάνη, που χτύπησε. Και εγώ θέλω, παρότι ήταν παλιό, να ευχηθώ περαστικά και στον παίκτη της καρδιάς του Τσελέπη. Θανάση, έτσι, προβλέπω. Ναι, περαστικά και στον Τσελέπη, λοιπόν. Και νομίζω, εκεί δεν ξέρω τι έγινε, το 6-2 είναι βαρύ, παιδιά. Νομίζω, δεν είναι κατηγορία, αλφα είμαστε, έτσι, μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, Μάκη, για μένα το δεν ξέρω αν έχουμε τηλέφωνο, έχουμε τηλεφωνική. Έχουμε το Σωτήρι στον αέρα. Ναι, για να ακούσουμε, γιατί υπήρχε ένα παιχνίδι εκεί που έγινε στη μνήμη του Θανάση του Καλόπουλου μεταξύ ενεργεία διαιτητών και διαιτητών που παίζουν στο πρωτάθλημα τώρα. Ένα παιχνίδι στη μνήμη του Θανάση Καλόπουλου. Δύο κουβέντες από το Σωτήρι του Κασαρίδη. Σωτήρι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάγκη. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα και στους εκκλησίους καλεσμένους. Να είσαι καλά. Να κοιτώσω όλους. Εκτίθεται εκεί το Στάδιο, το Λάζαρο, το φίλο μου, τον Επανομίτη και την Ατάκη από το Πλαγιάρι που τη βλέπω. Να πω ότι σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα, πέρασαν 12 χρόνια στη μνήμη του Θανάση Καλόπουλου. Γίνεται αυτό το φιλικό παιχνίδι που πραγματικά αξίζει συγχαρητήρια και στον Δημήτρη τον αδερφό του και στην οικογένεια και φυσικά στους ανθρώπους από το περιβάλλον του, γιατί γίνεται πραγματικά έναν άνθρωπο που μας λείπει μέσα από τη διαστία, γιατί πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος πραγματικά έχει να δώσει πάρα πολλά. Είναι από το 2005 που γίνονται αυτοί οι αγώνες, Μάγκε, μεταξύ των διαιτών, των παίκτων μικρή, με τις κόκκινες το αποτέλεσμα βέβαια, που τους πάει σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Ήρθε η κόκκινη με 3-5, ήταν ένα παιχνίδι πλούσιο, αλλά οι άνθρωποι του συνδέσμου διαιτών ποδοσφαίρου θα ολοκληρώσουν και θα αναγκαλυφθήσουν δημόσια. Πρώτα του πρόεδρου των Παλιμάχων, τον Στέλιο τον Αλβάνη, που παραχώρησε την ώρα που είχε προπόνηση η ομάδα των Βετεράνων
για να γίνει το παιχνίδι και μετά τον Δήμαρχο τον Λάζαρο, τον Κυριάκο, όπου ήρθε μαζί με τον Αντιδήμαρχο τον Πεαντάφλο Κουσανίδη και πολλούς άλλους καλεσμένους για να γίνει το παιχνίδι και βέβαια συγκινησμένος ο Δημήτρης ο Καλόπουλος, ο οποίος πραγματικά μίλησε ότι πραγματικά θα μπορούσε να μην γίνουν αυτά τα παιχνίδια, να γίνουν δηλαδή κάτι διαφορετικό, να ήταν ο Σάκης κοντά μας και βέβαια να μοιραζόμαστε τη χαρά. Ευχαρίστησε όλους τους συναδέλφους του εκεί, τους διαιτητές που ήρθαν και τίμησαν την παρουσία τους. Έγινε ένα παιχνίδι βέβαια που ήταν όλη η διαιτησία. Ήταν ο κύριος Γιάννης Τζίκας, ο Νίκος Ολυμπιάδης, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ήταν ο Απόστολος ο Ντάβλας και φυσικά όλοι αυτοί που τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε. Τώρα μετά τον αγώνα σε ένα πολύ γνωστό μαγαζί του Ρίσκου εκεί στην Βλαδία της Ρυθμίας, ένας παλιός ποδοσφαιριστής σε πολλές ομάδες και καυροπολίτης εκεί, έγινε το τραπέζι όπως καθιερώνεται μετά τον αγώνα από τον Δημήτρη τον Καλόπουλο για τους φίλους εδώ τους διαιτητές. Ήρθαν βαθύ, ήρθαν ένα οζάκι στη μνήμη του για τον Σάκη τον Καλόπουλο και φυσικά όλοι μαζί έβγαινε για τον χρόνο που έφαναν έως παραδείγματος πάντως. Καλώς ο κύριε. Ήταν αποκτισμένη πάρα πολύ η μητέρα του Καλόπουλου, η κυρία Κέτη και ο κύριος Μιχάλης. Που βέβαια ο κύριος Μιχάλης πέφτει ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας, αλλά βρέθηκε εκεί, είδε ότι μοιράστηκε με τον γιο του και ειλικρινά τον Καμάρο, γιατί διαπίστωσα την κυρία Κέτη, η οποία μιλούσε με τον κύριο Πολυμπιάδη σε μια γωνιά εκεί, έβλεπε τον γιο της να διατητεύει με απόλυτη επιτυχία και βέβαια θα ήθελε βέβαια και τα δύο τα παιδιά να είναι σε ζωή που λέμε. Αλλά θέλει βέβαια ο Σάκης που όπως είπαμε εμείς το θυμόμαστε που το γνωρίζαμε από πολλές διαδικασίες. Καλώς. Τώρα έτσι ολοκληρώνει. Έγινε σωτήρι. Ναι. Τίποτα άλλο. Να σε καλά. Να κλείσω Μάκη με κάτι τελευταίο. Να πω ότι το Σαββατοκύριακο που είχαμε πολλά παιχνίδια. Τα παιχνίδια κλείσαν όλα καλά. Να πω ότι η διαιτησία πήγε πάρα πολύ καλά. Και ο κ. Φιλιππιάδης που βρέθηκε στο γήπεδο τον Απολογίπο νωρίτερα και μιλήσαμε είναι πάρα πολύ ευχαριστημένο. Ωραία. Που η διαιτησία τα πήγαν θα τα πούμε σε λίγο. Θα μας τα πει σε λίγο ο Στάλης ο Ναυρατζόγλου. Να ξεκινάσε καλά, Σωτήρη. Καλό βράδυ. Καλό. Ευχαριστούμε πολύ τον Σωτήρη του Καρασταρίδη για αυτή την παρέμβασή του και για αυτό που είχε να μας πει σχετικά στο παιχνίδι που βρέθηκε στη μνήμη του Θανάση του Καλόπουλου που απεβίωσε πριν από λίγα χρόνια στο ατύχημα εδώ λίγο πιο πέρα. Πάμε λοιπόν. Είναι κάτι κοστά. Ναι, λίγο πιο πέρα. Τα τίποτα και εγώ να σε ευχαριστήσω και να τις καλώ τους. Να κάνω μια ερώτηση μετά. Ερώτηση, γιατί θα πάμε τώρα να δούμε εικόνα και μετά πάμε στο Στάθη. Θέλεις κάτι από τον το Λάζαρο. Ναι. Ωραία. Εντάξει, όσον αφορά για τον Όμιλο, πήγατε στην Ένωση, συζητήσατε το λόγο, είπατε κάτι. Γιατί υπάρχει και ένα ερώτημα μεγάλο που μπορείτε να κάνετε, το οποίο δεν καταλαβαίνει κάποιος. Οι ομάδες του είπαμε να χωρίσουμε. Χωρίστηκαν οι ομάδες του Λαγκαδά, έτσι, γιατί η Αυγή με το Σοχόπι Χίλο είναι 10 χιλιόμετρα. Δίπλα είναι, άμα φωνάξει ακούγεται. Άμα φωνάξει ακούγεται, που είναι και πιο λίγο. Γιατί π.χ. η Κερασιά με τα Κελοχώρη ή η Περαία με το Πραγιάδι δεν χωρίστηκε κανένα χωριό και όλοι μαζί και χωρίστηκαν μόνο στην περιοχή του Λαγκαδά και από εκείνη την περιοχή δεν χωρίστηκε κανείς. Και αυτοί πέσουνε Πραγάρι, Περαία, αυτό πέσουνε 100 χρόνια. Πόσα χρόνια πέσουνε. Πάρα πολλά χρόνια. Βασιλικά αυτά. Γιατί εκεί δεν χωρίστηκε κανένα και χωρίστηκε μόνο αυτό. Είναι ένα ερώτημα το οποίο ένας δεν το έχει κάνει. Ότι χωριστήκανε μόνο αυτά τα χωριά. Ούτε τα άλλα εκεί και έφυρα ανατολικό πόλεμο που μου ότι χωριστήκαν. Εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο δικός μας όμιλος και κοιτάμε τα δικά μας. Τώρα αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορείτε να θέσετε στον κύριο Δημητριάδη για να απαντήσει κιόλας. Αυτός είναι ο αρμόδιος. Ναι. Πιστεύω όμως ότι... Στην Ένωση πήγατε. Μιλήσατε με κάποιον. Όταν έγινε η κλήρωση και μετά δεν... Μιλήσαμε, ναι, πήγα εγώ και με τον κύριο Δημητριάδη μίλησα προσωπικά ο ίδιος. Εντάξει, ο άνθρωπος μου εξήγησε ότι έπρεπε να γίνει αυτό για να δούμε πώς θα πάει. Είναι δοκιμαστικό και θα πιστεύω ότι θα πάει καλά. Τώρα... Μάλιστα. Καλώς, μας το είπες, ποιο αρμόδιος είναι ο πρόεδρος Ένωσης ή κάποιος. Τώρα δεν μπορούμε να απαντήσω. Ναι. Αυτός που έκανε αυτή όλη την διαδικασία, η εισήγησή του δηλαδή να αλλάξουν όλα αυτά. Πάμε λοιπόν σε εικόνα και πάλι γιατί δεν τα προλάβουμε όλα. Πάμε γρήγορα να δούμε το επόμενο παιχνίδι που είναι Πόμαλα Κοπής ΠΑΟ Κουφαλίων. Και σύνδεσμο. Πάμε να δούμε πρώτα. Πόμπαλα Κοπής ΠΑΟ Κουφαλίων. Τελικό αποτέλεσμα 2-3. Ματσάρα ήταν αυτό. Ναι. Φίλε
και φίλοι του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου, γεια σας εδώ από το πλαστικό γήπεδο της Πηλαίας, όπου θα έχουμε την έναρξη της αγωνιστικής περίοδου 2017-2018 με τον αγώνα ανάμεσα στον ΠΟΜ Μαλακοπής και τον ΠΑΟ Κουφαλίων. Δύο ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο παρουσία του διαιτητικού τρίου. Τον Κουφαλίων τώρα από τα δεξιά και με στην περιοχή επικίνδυνα το σουτ και έχουμε τη σωτήρια απόκρουση από τον Ποφό. Ο Αϊβάζης ήταν, έκανε το σουτ εκεί, ο τερματοφύλακας Μαλακοπής θα πιάσει την μπάλα. Ένα φάουλ τώρα. Εκτελέστηκε δυνατά με στην περιοχή με κεφαλιά προς τα πίσω και η μπάλα τελικά είναι σε κόρνερ. Μπάλα αυτός πιο πίσω. Πούλιος βγάζει μια μπροστινή μπαλιά, ωραία εκεί τώρα μέσα στην περιοχή για τον Αναστασιάδη που σπάθησε αυτός. Η μπάλα τελικά στην αγκαλιά του Κύρου. Όσο βγάζει μια μπροστινή μπαλιά, κοβεί με το κεφάλι. Ένα κίνησμα προς τα πίσω τώρα εκεί όπου τρέχει ο Ματζιούνης. Ματζιούνης θα μπει μέσα στην περιοχή επικίνδυνα και Ματζιούνης. Στα δίκτυα. Ματζιούνης είναι αυτός ο οποίος από τα πλάγια μπήκε μέσα στην περιοχή, έκανε το σουτ. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία της, του Κοφού. Ο Μαλακοπής ΠΑΟ Κουφαλίων 0-1. Κερδίσει όμως ο Κωνσταντίνου, τώρα ο Κωνσταντίνου θα... από τα πλάγια εκεί θα βγάλει επικίνδυνα τη σέντρα, θα περάσει μπάλα. Χατζής, Χατζής τώρα, Χατζής νέο γύρισμα στην περιοχή, τελευταία στιγμή υπόγνωμος το Κουφαλίων. Χατζής βγάλει πλάγια εκεί, μία σέντρα μέσα στην περιοχή και η μπάλα είναι out. Καλή στιγμή για την ομάδα της Μαλακοπής, αυτή την κουμπίνα η οποία έγινε η κεφαλιά από τον Πυρουνάκη, μπάλα σε out. Χατζή να δίνει για τον Χατζή. Χατζή σε πιο πλάγια, Αναστασιάδης βγάζει την παλιά μέσα στην περιοχή εκεί, το σουτ και η μπάλα είναι στα δίκια με τον γκολ για την ομάδα της Μαλακοπής με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Η ομάδα της Μαλακοπής είναι αυτή η οποία θα φτάσει στην ισοφάριση. Ο Κωνσταντίνου πρέπει να είναι αυτός ο οποίος έχει σκοράρει και έχει ισοφάρει. Στην παλιά τώρα για τον υψηλό, είναι γλίγορος αυτός εκεί, υψηλός. Υψηλός από τα πλάγια. Πάντα υψηλός θα κάνει το σώμα. Υψηλός είναι αυτός ο οποίος μπήκε στην περιοχή εκεί. Έπιασε ένα δυνατό σουτ, νίκησε τον Κοφό. Η ομάδα του ΠΑΟ Κουφαλίων είναι αυτή η οποία ξαναφέρνει προβάδισμα στο σκορ και προηγείται με 1-2. Ένα-δύο. Να δούμε όμως τη συνέχεια του αγώνα τώρα. Με τη σέντρα η οποία βγήκε επιχείδηνα. Η κεφαλιά εκεί από τον Αναστασιάδη. Μπάλα σε out. Ο Παπατζίκος θα βρει πλάγια εκεί τώρα για τον Ματζιούνη. Ματζιούνης. Ματζιούνης βγάζει τη σέντρα, η μπάλα σε εκεί από τον υψηλό. Προσπαθούμε στην περιοχή, ωραία, θα βγάλει για τον Παπατζίκο στο σούτ. Έχουμε το 1-3 για την ομάδα των Κουφαλίων. Ο Παπατζίκος είναι αυτός ο οποίος έπιασε το σούτ, έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Κοφού. Ο Μαλακοπής ΠΑΟ Κουφαλίων 1-3. Σνίπερ του Μπάμπη! Με τη μία αυτός βγάζει μια μπροστινή παλιά για τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο τώρα. Κωνσταντίνο και θα μπει μέσα στην περιοχή, θα κάνει και το σουτ. Την μπάλα θα βρει το δοκάρι της εστίας του Κύρου. Συνεχίζει ο Μάς. Θα χαθεί η μπάλα τώρα, ένα σουτ από το Χατζή. Θα πέσει, θα διώξει αρχικά εκεί ο Κύρου. Νέο σουτ, την μπάλα είναι στα δίχτυα. Έχουμε το 2-3. Το 2-3 από την αστρή απόκρουση εκεί του Κύρου. Ο Φεντανής μόνος του μες στην περιοχή θα κάνει το σούτα στην μπάλα στο βάθος εστίας. Ο Μαλακοπής ΠΑΟ Κουφαλίων 2-3. Ρίγμα του Βουρνέλη τώρα. Παπατζίκος εκτέλεσε. Σωτήρια η απόκρουση από τον Κοφό. Συνεχίζει όμως τώρα το παιχνίδι μας. Φοβερό παιχνίδι, 5 γκολ. Πάντα ο Χάρης, όπως είχαμε μιλήσει πιο μπροστά πριν κάνα 10-15 μέρες, φοβόταν πάντα την πρεμιέρα και τελικά δικαιώθηκε. Όχι, ότι... αλλά είναι και ΠΑΟ Κουφαλίων που δεν είναι τυχαία ομάδα. Ενισχύθηκε, η ομάδα έμεινε σχεδόν ίδια, ενισχύθηκε παραπάνω. Πολύ ωραία τα γκολ, ειδικά το Μάτς Γκούνι το πρόσθετα πολύ ωραία. Υπάρχει μια φάση που μπορεί να. Είναι τα χέρι. Μπορεί να τα χέρι. Ναι. Πάμε λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να δούμε τις αντίστοιχες φάσεις. Έχουμε 12 φάσεις. Πάμε να τις δούμε. Ξεκινάμε πρώτα-πρώτα με ένα πέναλτι που έδωσε ο Γιώργος Κωνσταντινίδης.
Τρία έδωσε και ο Κωνσταντίνος ο Γιώργος, έτσι, Σαββατοκύριακο, τρία, δύο σε κύπελο και ένα τώρα στην Τριανδρία που θα το δούμε, θα μας το πει, θα μας πει τη γνώμη του Στάθης Νατζόγλου. Πάμε, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε, μετά πάμε στο διαφημιστικό λόγο του ότι ήδη έχουμε πιάσει τις 11 παρα 5, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό, πάμε στις φάσεις. Γίνεται η παλιά, εδώ η μπάλα βρίσκεται το χέρι του αμυντικού του Ποσειδώνα Μηχανιώνας, εδώ βλέπετε, το θέμα πιο κοντινό το πλάνο. Στάθη. Εδώ ναι, μεν η μπάλα έσκασε κάτω, αλλά ο παίκτης απλώνει το χέρι και είναι πέναλτι. Το χέρι σηκωμένο, προέκταση του σώματος, χέρι. Άπλωσε το χέρι και. Σωστά έδωσε. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να ξεκρατήσει την μπάλα. Σωστά έδωσε ο Κωνσταντίνης. Ναι, ναι. Το πέναλτι. Αυτό θα δούμε άλλα δύο πέναλτι αργότερα που δόθηκαν εκεί στην Περιστερώνα, ένα στην Περιστερώνα και ένα στην Άγιο Βασίλη από τον κύριο Κωνσταντινίδη. Πάμε λοιπόν στην επόμενη φάση. Στην επόμενη φάση, στο Κολχικό, εδώ ο Ιορδανόπουλος σημειώνει γκολ, επιθετικό φάουλ ο διαιτητής, για να δούμε. Είναι κάτι επιλείψιμο. Εδώ φαίνεται ότι το σπρώχνει, το τραβάει. Χρησιμοποιεί το χέρι και το τραβάει. Με το δεξί χέρι τραβάει από τον άσπρο το αριστερό. Άρα σωστά κοινώνεται, μετράει τον γκολ αυτό το Ιορδανόπουλο. Παρέμεινε το 0-0. Να το εδώ πέρα φαίνεται καθαρά. Θα το δούμε και στις φάσεις λίγο αργότερα. Ένα Κολχικό που στο δεύτερο μήχρονο πετούσε, μπορώ να πω, και η Θέρμη δεν μπορούσα να καταλάβω, δεν πήγε πολύ καλά δεύτερο, όχι πολύ καλά, καθόλου καλά. Πάμε λοιπόν εδώ. Εδώ τι βλέπουμε, Στάθη, στον παίκτη του Ολυμπιακού και εδώ υπάρχει ανατροπή. Δεν υπάρχει ανατροπή, έτσι. Ο τερματοφύλακας, όχι. Ωραία. Πιάνει η κάρτα. Μπάλα. Η κάρτα τώρα, αυτό που μένει να δούμε, να το ξαναδούμε τώρα, αν ο παίκτης κόντεψε πάνω στον τερματοφύλακα. Για να το δούμε ξανά. Ναι, πού να πάει ο παίκτης, Στάθη, δεν τώρα, φέρει, ναι, ανοίγει η μπάλα, έτσι. Αυτό λέω. Ποιο είναι το τερματοφύλακα, την πιάνει. Την πιάνει και ο παίκτης πού να πάει. Προσπαθεί να τον αποφύγει, ναι, και αναγκαστικά. Εντάξει, εδώ πέρα, εδώ πέρα. Είναι κίτρινη κάρτα. Εδώ πέρα δεν φαίνεται για θέατρο. Για μένα δεν φαίνεται, ναι, για θέατρο. Αλλά δεν είναι πέναλτι. Πώς? Όχι, πέναλτι δεν είναι. Το ξεκαθαρίσαμε. Το ξεκαθαρίσαμε από την αρχή. Εδώ το άραμα δεν σπιδάει και πηδάει πάνω από το τέρμα. Ναι, το θέμα είναι άμα βρήκε τον τερματοφύλακα. Ναι, αλλά δεν είναι για θέατρο. Προσπάθησε να βρει κάρτα για θέατρο, έτσι. Τέλος πάντων. Κακώς δόθηκε η κάρτα που σα λέω στο Σταθμό. Πάμε στην επόμενη φάση. Πάμε στην επόμενη φάση που είναι από το παιχνίδι της Ηλιούπολης. Για να δούμε. Ναι. Εδώ. Αν υπάρχει κάποια ανατροπή εδώ. Εδώ δεν υπάρχει ανατροπή. Έγινε γρήγορη φάση. Θα την ξαναδούμε. Για να την ξαναδούμε σε πιο κοντινό πλάνο όσο μας βοηθάει η κάμερά μας. Εδώ πάει ο παίκτης της Ηλιούπολης να πάρει την μπάλα. Ποιος βρίσκει την μπάλα. Ο μπλε. Ο μαύρος βρίσκει την μπάλα. Ο παίκτης του Ηρακλή. Ο σκούρος. Ο μπλε. Ναι. Ναι. Ο τα μπλε σκούρα είναι του Ηρακλή Αμπελοκήπων, έτσι. Εδώ ξαναβλέπουμε τη φάση. Απλώνει το πόδι και βρίσκει την μπάλα. Τώρα, εγώ έτσι το βλέπω. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στην επόμενη φυσικά. Καλό σου μας λέει ο κύριος Ναβατζόγλου, δεν δόθηκε αυτή η φάση τίποτα. Πάμε στην επόμενη φάση. Εδώ. Η φάση της αγωνιστικής. Η φάση της αγωνιστικής. Εδώ είναι. Εάν υπάρχει ψάρι. Εδώ. Βλέπουμε, ναι, καλύπτει το παίκτη του εδώ, Ποσειδώνα. Σύμφωνα με τις γραμμές, καλύπτεται ο παίκτης από τον αριστερό μπακ της ομάδος που αμήνεται. Είναι δύσκολη φάση. Εγώ βλέπω τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Όχι, δεν οφείλει. Συγγνώμη. Άμα δεις τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, ναι, ο αμυντικός που είναι από την πάνω μεριά είναι πιο κοντά από τον, αυτό με τον παίκτη που πήρε την μπάλα. Πρόσεξε λίγο. Ναι. Είδες. Στάθηξε στο να ρωτήσω. Εδώ σαν δηλαδή μετράει. Μπορεί να έχουμε την ευθεία, αλλά η γραμμή δείχνει ότι η γραμμή της μεγάλης περιοχής δείχνει ότι ο παίκτης είναι καλυμμένος. Άρα και ο Τσότσιος έκανε λάθος, ο βοηθός. Έκανε λάθος. Έκανε λάθος. Πάνω, και πέρσι, μπορεί και πέρσι έκανε λαφάκα τέτοια. Ο Τσιότσιος συγκεκριμένα, εντάξει, το παιδί δεν ξέρω τι. Με καψάει κάτι παθαίνει. Δεν ξέρω. Με καψάει κάτι παθαίνει. Το έχω δει και σε άλλα παιχνίδια. Να πω εγώ κάτι. Είναι γκολ ξεκάθαρο, έτσι. Αλλά το έχουμε δει 10 φορές. Μπορεί από την κερκίδα να μισώ τον ρωτήσω. Γιατί εσείς έχεις καταδικάσει το παιδί και τώρα έχεις κάνει αυτό. Δεν έχω καταδικάσει. Θες να πάμε στην επόμενη φάση τώρα. Δεν θα το ρωτήσεις πάνω στη φάση. Να τελειώσουν οι φάσεις και μετά ρε Κώστα. Μα τι να βλέπω, τι είναι για φάση 100 φορές. Υπάρχει περίπτωση, Στάθη, να ξεκελάστηκε από το ότι ήταν ο παίκτης από πάνω. Μπορεί να ξεκελάστηκε. Δεν ξέρω εγώ τι έκανε. Πάντως εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι είναι καλυμμένος ο παίκτης. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη φάση. Να τελειώνουμε, γι' αυτό δεν είναι ότι δεν θέλω να ρωτήσεις, αλλά πάμε στην επόμενη, για να τελειώσουμε, πάμε στην επόμενη φάση. Εδώ, πάλι
αλλά για την πλευρά της σύντου. Δίνει ένα offside, τον παίκτη λέτε στο νούμερο 7, αν υπάρχει εδώ offside. Δεν ξέρω τώρα, για πέραμε στα. Καλύπτεται η απέκτηση σύντου. Είναι ωριακό. Πρέπει να καλύπτεται. Και πάλι, η μεσαία δύο πάλι από τον επάνω, ναι. Ο άσπρος επάνω πρέπει να τον καλύπτει. Δεν τον καλύπτει. Άρα κακό το δει και αυτό. Γι' αυτό θέλω να πω τώρα ότι εντάξει τώρα είναι ωριακό και είναι άτυπος ο ίδιος βοηθός που ξανά έχει τέτοια φάση δύσκολη. Δύσκολη φάση, πάρα πολύ δύσκολη. Να μην. Αυτή μπορεί να είναι κρυφτεί, δεν ξέρεις. Είναι δύσκολη φάση. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Ο Στάτης λέει ότι μάλλον καλύπτεται από το μεσαίο τον παίκτη. Όχι τον ακριανό τον παίκτη, τον κάτω τον παίκτη. Μεσαίος ο παίκτης φαίνεται ότι καλύπτεται, εγώ έτσι όμως τον κάτω. Μάλιστα. Για να δούμε και ένα άλλο site. Εδώ τώρα, ένα site, δεν έκανε τον κόλλο του Ποσειδώνα. Τρεις περιπτώσεις στο site είχαμε. Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Για να δούμε εδώ, Στάφη. Εδώ έχουμε offside. Offside. Σωστά αυτό το γκολ δεν μετράει. Σωστό το offside αυτό. Πάμε λοιπόν στην επόμενη, στο επόμενο παιχνίδι. Γρήγορα. Είπαμε το παιχνίδι που ήταν το πιο δύσκολο ήταν αυτό με τρεις φάσεις, οι δύο φάσεις ειδικά πάρα πολύ δύσκολες και ωριακές. Εδώ μια υπάρχει τίποτα άμα, στην αντοπή του Τσαμπάδη και μια κόκκινη εδώ που έχει ο Βαρουλάκης. Μια κόκκινη, να τη δούμε λίγο την κόκκινη στη συνέχεια της φάσης που είναι εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται κάτι. Μήπως ήταν άδικη η κάρτα ή μήπως είναι δεύτερη κίτρινη που δέχεται ο Δήμο και είναι κόκκινη. Δεν την έχει στην άκρη ο καμεραμάν. Λοιπόν, αν υπάρχει εδώ πρώτο στάθι, εδώ αν υπάρχει κάποια περίπτωση ανατροπής. Εδώ δεν φαίνεται καθαρά. Δες το χέρι, το χέρι. Αλλά το χέρι φαίνεται ότι το χτυπάει στο κεφάλι. Το χτυπάει στο κεφάλι. Ναι, η ανατροπή φαίνεται. Ναι, για να το δω ξανά. Υπάρχει περίπτωση να έχει επαφή. Τώρα δεν φαίνεται καθαρά και δεν μπορώ να καταδικάσω. Αλλά η αποβολή είναι αποβολή καραμπινά, τι φαίνεται. Πάμε στο ρόλο, δεν σπαφ. Ναι, ήταν κοντά όμως ο κ. Βαρουλάκης, πήγε και είπε τον επόπτη, και με τον επόπτη είχε συνομιλία. Πάμε στην επόμενη φάση, πάμε γρήγορα στην επόμενη φάση να φύγουμε. Πάλι εδώ το παιχνίδι Μαραθώνος Μιλιτέας είναι η επόμενη φάση, για να τη δούμε. Να φύγουμε από εδώ, όχι από εδώ, όχι αυτή την έχουμε δει. Να πάμε στην επόμενη φάση, μια αποβολή έχουμε πάλι. Να φύγουμε λίγο, να φύγουμε. Να πάμε. Παίζεται λέει ο διευθυντής. Για να δούμε. Εδώ. Έχει την μπάλα ο Μπελούλη. Τη χάνει και γίνεται αυτό που γίνεται και δείχνει δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Μπελούλη ο Βαρουλάκης. Για να το ξαναδούμε λίγο αυτό. Έχει ο Μπελούλη, έχει δεύτερη κίτρινη, έτσι είναι. Έχει την μπάλα ο Μπελούλη. Τη χάνει και το πόδι τον. Ναι, συγκεκριμένο φάουλ. Σωστό και είναι ένα ζεύγο. Σωστό είναι κίτρινη. Εγώ θα έλεγα δεν θα το έδινα. Δεν θα το έδινα. Δηλαδή φάουλ μπορούσε να το δώσει, αλλά η κίτρινη κάρτα είναι λίγο τραβηγμένη. Έτσι το βλέπω εγώ. Ωραία. Γέννηκα μόνο του έτσι. Δεν είναι γι' αυτόν τον λόγο. Το φάουλ μπορεί να το δώσει. Δεν υπάρχει προφανή ευκαιρία για γκολ. Διεκδικούνε, διεκδικεί την μπάλα, δεν πάει να τον ρίξει κάτι. Κακό δόθηκε. Κίτρινη θα μπορούσε, λέει ο κύριο Ναυτόγλου, να μην δοθεί. Εγώ θα άφηνα το παιχνίδι. Ναι, ένα πάμε στην επόμενη πολύ φάση. Απλά. Πάμε στην επόμενη φάση να δούμε τι έχουμε. Εδώ ξεκινάμε. Εδώ με ένα πέναλτι που έδωσε ο κύριο Κωνσταντινίδη. Εδώ πρέπει να είναι πέναλτι γιατί σκαλώνει το πόδι του. Άμα δει, δεν το δούμε. Για να το ξαναδούμε πιο κοντινό πλάνο. Δε το τον πέκ. Είναι μπαίνοντα. Και εδώ και κάτω το βρίσκει και τον πιάνει το χέρι. Υψηλό πιάνει την αίσθηση. Και την κάρτα. Αυτή είναι το μπέναλτι που δόθηκε στο παιχνίδι Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου Θύελλα Περιστερώνας. Πάμε στην επόμενη φάση από το ίδιο παιχνίδι. Μια κάρτα που δίνει ο κύριος Κωνσταντινίδης. Για να δούμε την κάρτα Κωνσταντινίδης ο Γιώργος. Όχι, είναι η πρώτη φάση. Εδώ έχει ο παίκτης το Αγίου Βασιλείου την μπάλα. Κώστη. Τι έκανες έτσι. Τι έπαιγα, ήταν πολύ άσχημο αυτό. Κόκκινη κάρτα κατευθείαν τον βγάζει για να δούμε. Νούμερο 2 είναι αυτός που. Ναι, κόκκινη κάρτα. Εντάξει, κόκκινη κάρτα. Και βλέπουμε σε γήπεδο και παθαίνει. Μην πάμε παρακαλώ. Γιατί έφυγε η μπάλα και. Πάμε λοιπόν στην τελευταία φάση να δούμε. Πάμε λοιπόν και ένα πέναλτι που δόθηκε υπέρ της Θύελλας Περιστερώνα. Εδώ είναι. Για να το δούμε αυτό λίγο στάθη. Δεν ξέρω αυτό είναι που κατευθείαν ο κ. Κωνσταντινίδης. Για να δούμε. Πάμε να περάσει.
μήπως κάνει άλλο. Το βρίσκει το πόδι. Το βρίσκει το γόνατο με γόνατο. Το βρίσκει το πόδι. Το γόνατο με γόνατο ή πάνε να κάνει άλμα. Όχι, το βρίσκει το πόδι. Είναι και έπαιρνες ο Πλατάκης, ξέρει πώς θα πέσει. Α. Νομίζω κάνει βουτιά. Είναι ο Πλατάκης έτσι. Έχουν το βρει, τα πόδια έχουν επαφή. Ο κ. Παναμίδης έχει ανάψει, βεβαίως μετράει. Φέρνει τα γόνατα. Του στάδιο να βράβει. Ούτε καθένα λέει την άποψη, δεν είναι κακό αυτό. Ο Πλατάκη είναι έμπειρο και ξέρει τέτοια πέντε. Μάλιστα. Αυτή ήταν η τελευταία φάση και έπειτα, που ήταν στο παιχνίδι μα. Ξέρω εγώ, τα δύο γόνατα πάντω βρίσκει το ένα το άλλο. Μάλιστα. Ωραία. Σωστά δόθηκε αυτό το πέναλτι που θα πρέπει να βράβει. Σωστέ υποδείξει του κ. Κωνσταντίνου Γιώργου. Πάμε λοιπόν τέλο και από εδώ, πάμε σε ένα μίνι διαφημιστικό. Και να επανέλθουμε γρήγορα και γρήγορα σε αυτούς τους καλεσμένους να αποδεσμεύσουμε και τον Στάθη Ναυραντόπουλο. Στάθη, να από μένα καλή νύχτα. Να είσαι καλά. Άλλη μια φορά βοηθάς την εκπομπή πάρα πολύ. Νομίζω ξεκινήσαμε καλά. Βέβαια τα σχόλια του κόσμου είναι αρκετά κρίνουν περισσότερο, αλλά πιστεύω ότι τα πήγαμε γρήγορα και καλά και τελειώσαμε. Γιατί... Πάμε σαν ένα διαγνωστικό και επανερχόμαστε. Υλικά οικοδομών Χρόνης Γιάννης, Χρόνης Παπαδραμίδης, σωλήνες, γυψοσανίδες, οικοδομικά υλικά, γυαλότουβλα, εκκλησάκια, βρυσάκια, ταχύ εξυπηρέτηση μεταφορά στο χώρο σας. Οικοδομικά υλικά Χρόνης Γιάννης, Χρόνης Παπαδραμίδης. Καρολή Δημητρίου 8, Εύωσμος, τηλέφωνο 757-378. Ελάτε, σας περιμένουμε σε μοναδικές τιμές. Το καλύτερο ενεργειακό ποτό στην Ευρώπη, τώρα και στην Ελλάδα, χωρίς ταυρίνη. Έχοντας εμπειρία 20 ετών στο χώρο, έχουμε δημιουργήσει ένα αξιόπιστο γραφείο τελετών που καλύπτει κάθε ανάγκη στις δύσκολες αυτές ώρες της κάθε οικογένειας. Με σεβασμό και αμεσότητα προσφέρουμε ποιοτικές λύσεις σε οικονομικές τιμές και πάντα σε ποικιλία επιλογών και υπηρεσιών. Καλέστε μας όλο το 24ωρο ώστε να διευκολύνουμε κατά το δυνατόν τις πιο δύσκολες ώρες που καλείστε να αντιμετωπίσετε. 20 τελετών Αγγέλων. Κιουρτσίδης Αλέξανδρος. Ελαιώνων 1 Πηλαία. Κόμβος Περιφερειακού Γέννησης. Τηλέφωνο 2310-245-999. 20 τελετών Αγγέλων. Κιουρτσίδης Αλέξανδρος. Ελαιώνων 1 Πηλαία. Κόμβος Περιφερειακού Γέννησης. Πλακάκια. Ήδη γίνεις Μίλκας. Ελάτε να δείτε. Σε εγκαταστάσεις μας, μια πλούσια έκθεση σε πλακάκια, μπαταρίες, αξεσουάρ, είδη υγιεινής. Θαλίας 31, Εύωσμος, Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται και σε πέλετ, καυσόξυλα, είδη θέρμανσης, υγρά αέριο, κάρβουνα. Επίσης, διαθέτουμε σόμπες, λέβητες, προϊόντα αέρισης ποιότητος ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ειδικές τιμές σε ανθρώπους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έδρα. Εύωσμος Θεσσαλονίκης, Θαλίες 31, τηλέφωνο 767-334 και ακόμη έδρα Λυτή Θεσσαλονίκης. Ιχθυοπολείο Σταμίδη, παραλία Πέρεας. Φρέσκα ψάρια κάθε μέρα, τα καλύτερα ψάρια ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Μας προτιμούν ξενοδοχεία, ταβέρνες, επαγγελματίες, πλήθος κόσμου. Ιχθυοπολείου, Γιώργου Σταμίδη, Θανάση Ξεφτέρη, Θερμαϊκού 44, παραλία Πέρεας. Τελικά υπάρχει θεράπων ιατρός της πείνας και λέγεται Σεραφίνο. Βρίσκεται στη Μεταμορφώσεως 11 στην Καλαμαριά. Υπέροχες γεύσεις, άψογο σέρβις, τιμές που έχουν πάθει κρίση. Και αν βαριέστε να βγείτε από το σπίτι, εμείς δεν βαριόμαστε. Σας φέρνουμε ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Τηλέφωνο 2-31-0-451-758. Αυτά λοιπόν και το μήνυμα διαφημιστικό που ερχόμαστε. Σε λίγο θα έχουμε εικόνα. Επειδή μας ζητήσανε το ακρίτες επανομήρου, θα το δείξουμε αυτό. Θα δείξουμε τώρα Μόνια Σύνδου μετά Κεραυνόπολχικού και μετά ακρίτες Υγειών με την ομάδα της επανομήρου. Μας ζητάνε το παιχνίδι αυτό. Θα δείξουμε αργότερα και τον αγιασμό των ακριτών λίγο πριν τις 12:02 αυτά. Ακρίτες και αγιασμό. Και μετά θα έχουμε βέβαια Μαραθώνα Αγιο Βασίλη και Ελευθεριακό.
τα τρία παιχνίδια της ομάδας Λέμια που είναι γήπεδο. Και πάμε λοιπόν και πάλι στους εκλεκτούς καλεσμένους, μια και αποδεσμεύσαμε τον Στάθη τον Αλαντζόλογο. Θα δείξω αν θα ρωτήσεις κάτι, Τάνια, εσύ ή να ρωτήσω εγώ. Ναι, Τάνια, λοιπόν, καταρχάς πηδείς πάρα πολλά χρόνια. Ναι, τέσσερα τώρα πλέον. Ναι. Τέσσερα μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, από μικρή βλέπω τον Ατρόμητο. Ναι. Ο Ατρόμητος είναι, πότε θα είναι έτοιμος, βέβαια πριν από ένα μισή χρόνο πήγε να κάνει το άμα. Εντάξει, ήταν ένας τρόπος εντελώς άδοξος. Πότε μπορούμε να δούμε τον Ατρόμητο στην Αθήνα ή να πέσει πρωταγωνιστικό ρόλο? Θα σας πω το εξής. Τι μου θυμήσατε τώρα. Εκείνη τη μέρα, 21 Μαΐου ήτανε, κάθε φορά που τη θυμάμαι, αρρωσταίνω που δεν ανεβήκαμε. Το είχαμε πιστέψει τόσο πολύ. Όλοι μας το θέλαμε. Ίσως αυτό ναύτιξε. Ναι, ίσως τελικά υπερεκτιμήσαμε τις δυνάμεις μας. Ακόμη δεν έχω βγάλει τα συμπεράσματα. Ξέρεις ότι ο Βαϊράνης δεν μπορώ να δω το βίντεο ποτέ μέχρι το τέλος. Και κέντρο. Δεν το έχω δει ποτέ μέχρι το τέλος, αρρωσταίνω. Αρρωσταίνω και ήμουν άρρωστη για κανένα μήνα μετά, δεν ήθελα να βλέπω κανέναν. Είχατε ρίξει κάποιες ευθύνες στον προπονητή τότε, στον προπονητή της ομάδος? Στο φίλο μου τον Τζερακλή. Τώρα εδώ είναι ένα κεφάλαιο δύσκολο. Έχω συζητήσει πολλές φορές μαζί το παιχνίδι εκείνο. Δεν ξέρω με ποια ματιά το βλέπει ο προπονητής από τον πάγκο το κάθετο εκάστοτε παιχνίδι σίγουρα. Ούτε είμαι η κατάλληλη για να το κρίνω. Θα το κρίνω όμως σαν φιλάθλος έξω, ακόμη και αν δεν ήμουν στο Συμβούλιο. Και θα πω ότι θεωρώ ότι όλο το παιχνίδι το χειριστήκαμε λάθος. Το χειριστήκαμε λάθος εμείς, που είχαμε πάει και είχαμε δει τους αντιπάλους και σε ένα παιχνίδι που εγώ συνήθως μιλάω είμαστε πολύ ειλικρινά. Το παιχνίδι ναι. Και κέντρο και να όχι, όχι. Το χρωστούσαμε για την άνοδο από τη Β' στην Α, δεν τους είχαμε πάει πουθενά λόγω των επεισοδίων τότε και είχαμε πει με το Στέλιο τον Κόρη τότε και όλο το Συμβούλιο ότι οφείλουμε στην ομάδα μια έξοδο στην περίπτωση που βγει. Η ομάδα μας εκείνη τη χρονιά. Τώρα πού το δίνετε και στα ρωτά σαν πέρα. Ναι, παιδιά, εγώ θα ρωτήσω πάλι. Καλύτερα. Η ερώτηση εσύ προηγουμένω. Το ρώτησα για την προηγούμενη. Και εγώ θυμήθηκα για το κέντρο. Ναι, πάση περιπτώσει, εγώ ρώτησα όμω. Άμα μπορεί. Όχι. Άμα μπορεί. Και καλά κάνει. Δεν πάμε στα παλιά. Άμα μπορεί ο Ατρόμητος να καταφέρει να φτάσει στην Αλφαίνα. Όχι, αυτό είναι αυτό, αλλά εάν ανέβαινε ο Ατρόμητος και δεν ήταν το Φάλιρο, ο Ατρόμητος θα έμεινε στην Α1, γιατί το Φάλιρο έπεσε, έτσι. Δεν ξέρω αν θα έμεινε αυτό, δεν μπορώ να το κρίνω, αλλά σίγουρα ήμουν υπέρμαχος στο ότι θα το πάρουμε μέχρι και τέλος. Γενικά είμαι της άποψης ότι παλεύω όλα τα μάτς μέχρι τέλους και θα κάνουμε σίγουρα μια προσπάθεια για να παραμείνουμε. Τώρα, όσον αφορά την τωρινή κατάσταση, θέλω να σας πω ότι από άποψη συντελεστών έχουμε έναν αξιόλογο προπονητή, είναι ένας κύριος ο οποίος δεν δίνει δικαιώματα σε κανέναν, τον εκτιμώ ιδιαίτερα, προσπαθεί πάρα πολύ ο άνθρωπος, δηλαδή πραγματικά είναι λάτρης του ποδοσφαίρου. Πες και το όνομα του. Ο Τάσος Παρασκευόπουλος. Είδα παραπονά και για προχθές που ήρθε εκεί στην εκδήλωσή σας. Φυσικά θα καταλήξω. Παραπονά για λέει που δεν τον καλούμε καμιά φορά. Αυτό κατάλαβα που δεν τον έχουμε καλέσει ποτέ στην εκπομπή. Όχι, τον κάλεσα εγώ τις φορές. Όχι, δεν νομίζω. Τον έχω πει εγώ τις φορές. Ο κύριος Τάσος δεν είναι. Τον έχω πει τρεις φορές. Όχι, όχι, όχι. Ο κύριος Τάσος δεν είναι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Να είσαι, σίγουροι ότι έρχεται στο γήπεδο. Πολλές φορές πραγματικά δείχνει το πάθος του για το άθλημα. Τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Πέρυσι μας βοήθησε πάρα πολύ. Αν δεν ήταν, όταν μου είπε στην Κρίνη, στη Μίλκα Φετέρη που ήμασταν, ότι εγώ δεν πιστεύω. Αυτή η ομάδα θα τερματίσει ψηλά. Τότε ήμασταν πρώτοι-τελευταίοι. Έλεγα, είναι μάλλον εκτός, δεν ξέρει τι επικράτησε στον Ατρόμητο. Και το Συμβούλιο είμαστε νέοι, οι οποίοι θέλουμε να πάμε την ομάδα ψηλά. Δυστυχώς. Θα σας πω ότι στο χωριό αυτό είναι γενικό φαινόμενο, δεν υπάρχει στήριξη. Δεν υπάρχει. Το είδα το Σαββάτο στην εκδήλωσή σας που περίμενα πιο πολύ κόσμο. Ενώ παλιά υπήρχε, Τάνια. Ποτέ δεν. Καλά, αναδιαστήματα. Αυτό ο φίλος έχει δίκιο, έτσι το είπαμε και προηγουμένως στο δοκάρι που είχε η ομάδα του Μαλακοπή, φοβερό το δοκάρι. Δεν παίρνω όμως τα δοκάρια. Άμα θα μπαίνει τότε θα είναι σοπαλία. Ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα που είναι στο Πλαγιάρα του 1952.
και είναι ο μοναδικός φορέας που έχει μείνει μαζί με την εκκλησία μας και τον Παπαλάμπρο, εγώ το λέω κάθε μέρα. Δυστυχώς και απογοητεύομαι από αυτό, γιατί όλοι αυτοί που είμαστε μέσα στο Συμβούλιο είμαστε άτομα νέα και θεωρώ ότι πραγματικά προσπαθούμε για το καλύτερο της ομάδας. Δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε, είμαστε ανοιχτοί σε όλους, μιλάμε με τον κόσμο, απαντάμε. Εγώ έχω το παράπονο το ότι σίγουρα η ομάδα χρειαζόταν περισσότερη στήριξη. Είναι απαράδεκτο ο μοναδικός φορέας αυτού του χωριού να μην βρίσκει από 8.000 κατοίκους, 2.500 που είναι οι ντόπιοι και άλλοι πόσοι ήταν, να μην μπορεί να κάνει μία εκδήλωση, το πιο απλό πράγμα θα σας πω, την οποία να τη στηρίζει ο κόσμος. Και το φαινόμενο αυτό στο Πλαγιάρι το ξέρω είναι γενικό, δεν είναι μόνο απέναντι στην ομάδα. Υπάρχει μία διαφορία. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αφυπνιστεί ο κόσμος. Κάποια στιγμή το Πλαγιάρι πρέπει να ξυπνήσει. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Και αν ο Ατρόμητος είναι ένα μέσο για να περάσω το μήνυμα, όσο κακιά και αν γίνομαι, δυστυχώς εγώ είμαι ένας κακός άνθρωπος που λέω πάντα την αλήθεια, θα το λέω και θα το υποστηρίζω. Μάλιστα. Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ Σταύρο. Εκεί υπάρχει τέτοιο θέμα και πρόβλημα, Λάζαρε. Ο κόσμος βοηθάει, δηλαδή να κάνει μια εκδήλωση η ομάδα. Δίνει το παρόν, βοηθάει σε χώρους, βοηθάει σε κάτι άλλο για το καλοκαίρι. Βοηθάει. Εμείς, έρχεται στο γήπεδο του. Εμείς, όπως ξέρετε, είναι ένα τουριστικό μέρος του Σταυρός, το οποίο έχει πολύ τουρισμό και τα μαγαζιά δουλεύουν. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρηματίες του χωριού μας βοηθάνε. Ναι. Δηλαδή, όποτε πάει η ομάδα και χτυπάει την πόρτα των μαγαζιών, όλοι είναι φίλοι μας βέβαια, μας βοηθάνε οικονομικά, μας στηρίζουν. Στο θέμα του γηπέδου, εκεί πέρα ήθελα λίγο παραπάνω. Δηλαδή ήθελα λίγο περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Δεν έχω παράπονο. Ο κόσμος έρχεται, ειδικά πρόπερση που ήμασταν στην πέντε κατηγορία την χρονιά που ανεβήκαμε. Νομίζω ότι στον τελικό με το Σοχό είχε σπάσει κάθε προηγούμενο. Δηλαδή είχε πάνω, από 1.000 άτομα στο γήπεδο. Γιατί εγώ ήμουν στα εισιτήρια και πρώτη φορά είδα γέμισε με αυτοκίνητα και μέχρι κάτω στον δρόμο. Εντάξει. Πιο πολύ και από εδώ, τότε, από το παιχνίδι ΠΑΟΚ Σταυρού Ιωνικός, με Χολίδη Ιωνικός, πριν από 17 χρόνια. Από ό,τι μου λέγανε τότε, εγώ δεν ήμουν στην ομάδα, 16 χρόνια. Αλλά ήταν κάτι παρόμοιο, δηλαδή ήταν και ομάδα πολλά χρόνια στη Β' κατηγορία και ήταν 9 χρόνια στη Β' κατηγορία και διψούσε πολύ ο Σταυρός να ανεβεί στην Α' πάλι, γιατί νομίζω ότι πρέπει να παίζει σε αυτές τις κατηγορίες ο Σταυρός, δεν είναι ένα μεγάλο χωριό, είναι ο Δήμος εκεί πέρα και πρέπει η ομάδα να είναι στα ψηλά. Αυτή την ερώτηση θέλω να κάνω. Όταν ξεκίνησε Α1, ο Σταυρός ήταν στην Α1. Στην Α1, ναι, ήμασταν στον πρώτο χρονιά. Με Παπαζαφυρίου. Ναι. Τον είχαν βγάλει τότε Ερίκος Δυνάντο Παπαζαφυρίου. Δεν ξέρω γιατί. Ένα παρατσούκλι, θυμάμαι στενά μηνύματα που με Ερίκος Δυνάντο λέγανε. Γιατί. Γιατρός ήταν. Γεια. Γιατρός ήταν ο φαρμακοποιός. Φαρμακοποιός. Κάτι με φαρμακοποιός. Ο φαρμακοποιός ήταν ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης ήταν. Ο Παναγιώτης είναι ο φαρμακοποιός. Ο Παζαφυρίου είχε μαγαζί με. Θύμησέ μου. Καλοκαιρινά. Έτσι δεν θυμάμαι τώρα τι γινόταν, αλλά το θυμάμαι πώς το λέγανε. Να κάνω μία παρένθεση, χωρίς να θέλω να σας διακόψω. Από την άποψη των επαγγελματιών, και εγώ δεν έχω παράπονο. Και το παράπονο που αποτυπώνουμε δεν είναι αποκλειστικά για τον Ατρόμητο. Οτιδήποτε συλλογικό, οι επιχειρηματίες και οι μαγαζάτορες του σύλλομο. Χωριού μας στηρίζουν. Οι άνθρωποι, όσο μπορείς να στηρίξεις μια ομάδα τη σημερινή εποχή με τα προβλήματα τα οικονομικά που υπάρχουν, σίγουρα όμως υπάρχουν. Εγώ μιλάω όταν προσπαθείς να κάνεις κάτι συλλογικό. Γιατί και κάθε σύλλογος στο μέρος του πρεσβεύει κάτι, πέρα από το αθλητικό κομμάτι. Εδώ μιλάμε, έχω υποσχεθεί στις γυναίκες που με παρακαλάνε να κάνω ένα χορευτικό. Να το λέω τρόμο του Πλαγιαρίου και να κάνω ένα παραδοσιακό χορευτικό. Δηλαδή δεν υπάρχει στο κομμάτι το συλλογικό κολλάω. Και δυστυχώς κολλάω γιατί είμαι μια Πλαγιαρινή η οποία είμαι από εκεί, από το χωριό αυτό. Και έχω δει και τη διαφορετική του πλευρά. Κάποτε ήμουνα στον πολιτιστικό παιδάκι, ήμουν στον Ατρόμητο, νομίζω το 2006 με 2007 που ανέβηκε τότε στην Α1.
Αλλά δυστυχώς έχει χάσει ο κόσμος το ενδιαφέρον. Εγώ και όλη η διοίκηση του Ατρόμητου είμαστε ανοιχτοί σε όλο τον κόσμο. Πολλές φορές μιλάω και με τους δημοτικούς συμβούλους και με τους κοινοτάρχες, με τους δημάρχους, να έρθουν και να μας πούν τι είναι αυτό που φταίει, που σαν κοινωνία το πλαγιάρι δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τίποτα. Και το λέω πολύ κατηγορητικά. Ξέρετε τώρα ότι θα εγώ μετά θα μαλώνω. Δεν είστε μόνο εσύ. Θα μαλώνω. Κάλα χωριά το όλη μια εβδομάδα θα μαλώνω. Πάει να δει και στα δικά μα τα χωριά, τι γίνεται. Τα δικά σα τα χωριά, όχι. Έχω διαλυθεί τα πάντα. Πόσου κατοίκου έχει το χωριό σου? 700. Και τώρα έχει 500. Ναι, εγώ μιλάω για 8.000 κατοίκου. Εγώ μιλάω για 8.000 κατοίκου που ήρθαν 6.000 να πλαισιώσουν του δικού μα και αντί να γίνει η κατάσταση να βοηθήσει ο ένα τον άλλον, έχουν επηρεαστεί. Για μένα. Εντάξει, έχουν έρθει πολλοί και πολλοί ξένοι. Έρχονται πλαγιάρι, μένουν τώρα. Δεν είναι τοπικοί όλοι. Είναι αυτοί που έχουν. Μα δεν υπάρχει ούτε από του τοπικού ούτε από του καινούριου. Αυτό είναι το θέμα. Να αναφερθώ λίγο και στου προπονητέ μα, έτσι λίγο να πω και δύο πραγματάκια. Ο προπονητή μεγάλη ομάδα φέτο έχει αναλάβει ο κ. Μητογλου Δημήτρη. Ναι, θα σα το ρωτήσω παρακάτω. Πώ πήγατε σε μια λύση καθαρή ΠΑΟΚ Τσιδικιά? Εκείνο τα ιδέα ήταν ή θέλατε ότι μήπως ρολάρει καλύτερα η ομάδα? Κοίταξε, σε πρώτη φάση εμείς ψάχναμε έναν... Μητσάρας, έτσι, Ψάχναμε έναν καλό προπονητή και έναν καλό άνθρωπο, γιατί μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι πάνω απ' όλα. Δεν θα επιλέγαμε έναν προπονητή ο οποίος δεν είναι καλός, γιατί... Και μετά από καιρό δεν είναι από το Σταυρό, από την περιοχή εκείνη. Μετά από χρόνια. Ίσως και αυτό ήταν μια επιλογή, γιατί θέλαμε να είναι κάτι διαφορετικό. Θέλαμε την εμπειρία, θέλαμε τη γνώση ενός προπονητή, γιατί φέτος έχουμε προωθήσει από την ομάδα νέων τα παιδιά στη μεγάλη ομάδα. Πολλά πιτσιρίκια. Αυτό είναι το σημαντικό στην ομάδα μας φέτος. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί τα παιδάκια αυτά που τα ξεκινήσαμε πριν 6-7 χρόνια στις ακαδημίες, πέρσι μάλλον και φέτος, έχουν ξεκινήσει να παίζουν. Δηλαδή έχουμε ρίξει το βάρος στις ακαδημίες μας και να σας πω ότι και την Κυριακή, ας πούμε, στο παιχνίδι με το Σοχό, παίξανε 6 παιδάκια από την ομάδα νέων. Οι δύο ήταν αλλαγή, η βασική, και οι υπόλοιποι μπήκαν σαν αλλαγή. Αυτό για μας, όταν παίζεις έναν αγωνιστικό χώρο με την ομάδα του Σοχού και βάζεις 6 παιδιά 16 χρονών που είναι από τις ακαδημίες, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και είναι το κυριότερο, γιατί τα παιδιά είναι και του χωριού, αγαπάνε την ομάδα και θέλουν δεν να... Δεν μπορούν να τα αποκριθούν τα παιδιά αυτά αργότερα. Νομίζω αυτά τα παιδιά, γιατί εντάξει, δεν είναι μόνο αυτά τα παιδιά, αυτή τη χρονιά ανεβάσαμε 7-8 παιδιά από τα 20 που είχαμε. Τα υπόλοιπα χωριά, τα υπόλοιπα παιδιά δανειστήκανε σε κάποια χωριά, άλλα, σε κάποιες άλλες ομάδες, ώστε να πάρουν για αυτές το χρόνο συμμετοχής τους και θα τα επιβλέπουμε εμείς, και αν κάποιο παιδί πάει πολύ καλά θα το πάρουμε πίσω. Έχουμε φύγει δανεικοί. Ο στόχος ο φετινός για μένα είναι η εξάδα. Δηλαδή να μπούμε στα play-off. Κάτι το οποίο δεν το καταφέραμε πέρσι και απογοητεύτηκα, γιατί πέρσι ο ΠΑΟΚ Σταυρού, αν ήμασταν λίγο πιο σοβαροί, δηλαδή εγώ περίμενα να πάρουμε το πρωτάθλημα πέρσι. Δηλαδή ήμουν τόσο πεπισμένος. Μετά το διάλειμμα στο κολυσικό που κάνατε. Το πρόβλημα σε εμάς πέρσι έγινε όταν αποκλειστήκαμε στο κύπελλο. Από το μεσημέρι. Όταν αποκλειστήκαμε. Από το μεσημέρι εκεί πέρα. Είχαμε πιστέψει, δηλαδή φτάσαμε στους 8 του κυπέλου. Ήταν η ομάδα πολύ καλή. Και εκεί πέρα έπεσε η ψυχολογία των παιχτών. Και μετά πήγαμε έτσι. Και χάσαμε 2-3 αγώνες μέχρι να πάρουμε ξανά μπρος. Χάσαμε πολύ αγώνες. Το 0-4 στο κολυμπικό το θυμάσαι. Το θυμάμαι βέβαια. Εκεί μέσα έπεσε. Εκεί έγινε ο χαμός. Πρόεδρος, ποιος είναι στην ομάδα, πες μας τώρα για να πάμε σε εικόνα λίγο. Ο πρόεδρος είναι ο Κώστας Ολιάμας. Είναι καινούργιος πρόεδρος. Είναι το αρχοντικό, είναι το ξενοδοχείο πριν ανέβει στο κήπεδο αριστερά. Ναι. Ένα πολύ καλό ξενοδοχείο. Και να πω και για τις ακαδημίες λίγο τον προπονητή, είναι ο Μπεχλιβάνης ο Γιώργος, ο γνωστός στα αριστεχνικά κήπεδα της Θεσσαλονίκης. Αυτός ήταν στο Λαγκονάφτη και... Στον Παουνέ έπαιζε χρόνια. Όχι, δεν είναι αυτό, όχι ο Μπεχλιβάνης. Όχι, λέει ένα άλλο. Ναι, όχι. Είναι μια, και αυτός είναι από τη Θεσσαλονίκη από εδώ πέρα. Έχει αναλάβει τις ακαδημίες. Θεωρούμε ότι είναι πολύ καλός προπονητής και θα διδάξει τα παιδιά έτσι όπως θέλουμε να τα διδάξει. Το ποδόσφαιρο και την ηθική. Μάλιστα. Ωραία, πάμε σε εικόνα. Έχουμε να πούμε και άλλα με τον κύριο Πανομίτη και με και την Τάνια. Έτσι, πάμε να δούμε, γιατί έχουμε μείνει πίσω στα παιχνίδια και μας ζητάνε παιχνίδια. Θέλουν κολυσικό οπωσδήποτε.
και ακρίτε οικειών με πανομή. Πάμε όμως σε μια που στάχνουμε στη σειρά. Ομόνια Σύνδοπο, Ιδρύο Καλαμαγιά, τελικό αποτέλεσμα 3-0 και μετά το κολχικό. Πρεμιέρα για το πρωτάθλημα της Α1 της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας και η Ομόνια Σύνδου υποδέχεται τον Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Να πούμε ότι ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά της Ψαρδάρδας Γιώργου στον πεζόδρομο της Εκκλησίας Σύνδου και της αίθουσας δεξιώσεων Τζόρτζιο Music Hall στη Μεγάλο Αλεξάνδρου στη Σύνδου με τηλέφωνο επικοινωνίας και για τα δύο μαγαζιά 2-3-10-7-96-7-49. Με την Ομόνια Σύνδου τώρα είναι στην επίθεση από δεξιά με τη Σέντρα που γίνεται στο δεύτερο δεκάρι. Το πλασέ με τη μία 1-0 στο τέταρτο λεπτό για την Ομόνια Σύνδου με τον Τσαπνίδη σκόρερ. Επιμένει ο Ποσειδώνας. Το σουτ από τον Τρικαλόπουλο λίγο έξω από το δεξικάτσο δοκάρι της Ιδίας του Αζόφ. Θα περάσει, θα κάνει και την Σέντρα. Αζόφ κεφαλιά. Αζόφ εστικτοδός σε κόρνερ. Πέρασε η μπάλα. Παναγιώτη μέσα στην περιοχή. Πατάει πιο πίσω το σουτ. Κόντρες από τον Ασούφη εκεί. Βγαίνει ο Χατζόπουλος με γροθιές. Απομακρύνει τον κίνδυνο. Και μακριά. Εκεί που κινείται ο Παναγιώτη. Το σουτ με τη μία. Προσπάθησε να φινιδιάσει το Χατζόπουλο. Ήταν ο Ανέστης ο Παναγιώτη στην προσπάθεια αυτή. Σολομονίδης από δεξιά θα βρει τον τρόπο να κάνει τη σέντρα. Σκιάλμα θα κόψει έξω από την περιοχή το σουτ από το Φαρμάκι. Αδύναμο χωρίς να ενισχύσει τον Αζόφ. Πέρασε η μπάλα για το Φαρμάκι. Ωραία. Τρικαλόπουλος. Μπάλα στα δίχτυα αλλά υπάρχει υπόδειξη offside από τον δεύτερο βοηθό. Χατζη Αλεξιάδης ήταν αυτός που βρέθηκε απέναντι στον Αζόφ και τελείωσε τη φάση. Φαρμάκι στο σουτ, λίγο έξω από το αριστερό κάτω το δοκάρι της εστίας του Αζόφ. Από το Φαρμάκι το σουτ αυτό στο 30. Εκτέλεσε ο Τρικάλπουλος, έφελε την μπάλα μέσα στην περιοχή, περνάει από όλους. Αζόφ σε ετοιμότητα, θα μπλοκάρει σταθερά. Ωραία συνεργασία των παιχτών της Ομόνιας με τον Τζαπνίδη να είναι σε θέση βολής στο σουτ. Κόντρες. Δεν απομακρύνεται ο κίνδυνος για την εστία του Χατζό. Ο Τζαπνίδη, τον μέχρι τώρα σκόρερ της αναμέτρησης, κάθετη πάσα, offside. Σε θέση offside ο Φαρμάκης με την υπόδειξη του πρώτου βοηθού. Πέρασε η μπάλα με την προσπίση του Φαρμάκη. Σολομονίδη στο σουτ. Νέο σουτ από τον Σολομονίδη. Ο Αζόφ σε ετοιμότητα θα αποκρούσει. Στο 56 αυτή η φάση για τους φιλοξενούμενους να φτάσουν στην ισοφάριση. Μιλωνάς να σούφει και ξανά Μιλωνάς μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί, θα γυρίσει την μπάλα. Υπάρχει υπόδειξη για offside. Το σουτ που γίνεται, Χατζόπουλος θα μπλοκάρει την μπάλα χωρίς να ανησυχήσει. Εκτελέστηκε το φάουλ μέσα στην περιοχή. Υπάρχει υπόδειξη για offside, φάση ως μη γενόμενη, το γκολ δεν μετράει. Πίσω Νασούφη, η σέντρα του Νασούφη, φαλιά προς τα πίσω. Το σουτ τώρα θα γίνει λίγο πάνω το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Χατζόπουλου. Καλή στιγμή για την Ομόνια Σύνδου στο 77. Σολομονίδης θα βρει το χώρο να κάνει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Αζόφ στην κεφαλιά του Φουρκιώτη που προωθήθηκε ύστερα από τη σέντρα του Σολομονίδη. Έπεσε αριστερά στην γωνία του και έδιωξε σε κόρνερ. Το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα στο 86. Η Ομόνια Σύνδου κόντρα στην ροή του παιχνιδιού με τον Ασούφη διπλασιάζει τα τέρματά της. Κάνει το 2-0 επί του Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Φαρμάκης πιο πίσω. Το σούτ από μακριά από το Φουτζιτζί. Ψηλά πάνω από την εστία.
Το κόρνερ για την Ομόνια εκτελείται. Στην καρδιά της άμυνας το σου, το Χατζόπουλος σε πρώτη επέμβαση. Η μπάλα στα δίχτυα. 3-0 με τη λήξη του παιχνιδιού. Τελικό αποτέλεσμα 3-0. Ομόνια Σύνδου Ποσειδώνας Καλαμαριάς για την πρεμιέρα της Α1. Ο αγώνας ήταν μια γενική προσφορά της Ψαροταβέρνας Γιώργος στον πεζόδρομο της Εκκλησίας Σύνδου και της αίθουσας δεξιώσεων γαμοβαπτήσεων Giorgio Music Hall στη Μεγάλη Αλεξάνδρου στη Σύνδο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και για τα δύο καταστήματα 2317-96-749. Πάμε λοιπόν στο Κολυχικό. Κεραυνός Κολυχικού, Θερμαϊκός Τέρμης 0-0. Δείτε τι χάνει η ομάδα του Κολυχικού στο δεύτερο ημίχρονο. Δείτε πόσες ευκαιρίες. Βέβαια, κάτι είχε στο πρώτο. Στο πρώτο ήταν καλή η Θέρμη, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξέρω. Κουράστηκαν οι παίκτες της Θέρμης, δεν ξέρω τι έγινε. Και μάλιστα και είπε και ο Τσουκαλίδης ότι τους μένει πικρία, ότι μπορούσαν να κερδίσουν. Και μάλιστα όμως είναι ικανοποιημένοι ότι είχαν τους φιλάθλους στο πρώτο. Πάμε να το δούμε και μετά να πάμε στους ακρίτες, μια και περιμένουν πολύ. Μάλλον στην επανομή εκεί να δουν το παιχνίδι της επανομής στο 2004. Πάμε λοιπόν, Κεραυνός Κολυχικού, Θερμαϊκός Τέρμης 0-0. Ας περιμένουμε. Καλησπέρα σας από το γήπεδο του Κολυχικού. Είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε τον πρώτο αγώνα της χρονιάς. Πρώτη αγωνιστική, Κεραυνός Κολυχικού, Θερμαϊκός Τέρμης για την Α1 αριστερική κατηγορία. Θα γίνει σέντρα τώρα, μια κόντρα που θα γίνει εκεί επικίνδυνα και γκολ! Για να δούμε, δεν περνάει τη γραμμή η μπάλα. Η μπάλα πάνω στο Σαράφογλου που θα ξαμπολίσει ένα σουτ. Η μπάλα μόλις out. Φοβερό το σουτ του Σαράφογλου. Και της Κοβαγγέλης εκεί, ωραίο κατέβασμα. Μια παλιά πολύ ωραία για τον Πολίτη. Πολίτης θα σουτάρει. Και η μπάλα τελικά corner. Άνοιξε την μπάλα πιο αριστερά. Την ομάδα της Θέρμης. Θα γίνει ένα σουτ. Για να δούμε με απόκρουση εκεί από τον Παπαϊωάννου. Να δούμε και Σαράφογλου. Έστω ένα δίκο της Κουβαγγέλης. Η μπάλα θα περάσει out. Με τον Πολίτη αλλάζουν την μπάλα. Σαράφογλου κατά μέτωπο εκεί προσπαθεί να μπει. Ένα σουτ που γίνεται και η μπάλα λίγο out. Κεραυνός Κολυχικού, Θερμαϊκός Τέρμης 0-0. Ένα παιχνίδι που σας το προσφέρει το πρατήριο Γνώ Καυσίμων Αφή Κουσίδη. 31ο χιλιόμετρο της Ανολής Καβάλας. Πρατήριο υγρών καυσίμων, λιπαντικά και αξεσουάρ. Σας προσφέρει αυτό το ενδιαφέρον παιχνίδι στις πρώτες στιγμές του δεύτερου ημιχρόνου. Με πάσα εκτελείται στο Λάμπρου. Θα βγει η σέντρα εκεί μέσα στην περιοχή. Θα γίνει ένα σουτ. Κεφαλιά βοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα Κεραυνού Κολυχικού. Ωραία προσπάθεια για τον Πεταλωτή. Μια παλιά. Για να δούμε. Δίνει φάουλ και σταματάει τη φάση, διαμαρτύρεται η Κυπεδούχη για το επιθετικό φάουλ που έκανε και ο Ιρδανόπουλος. Λάμπρου, ένα σούτ που γίνεται, χάνει την μπάλα εκεί με δεύτερη προσπάθεια, φάουλ τελικά. Ο Πεταλωτής σηκώνει το κεφάλι, θα βγάλει τη σέντρα, περνάει η μπάλα και παραλίγο εκεί αυτό το γκολ. Εκτελείται το κόρνερ. Και μεγάλη ευκαιρία εκεί που κάνει ο Ιορδανόπουλος, καθώς η μπάλα πέρασε παράλληλα από την εστία του Μπαμπτή. Ήρθε ο Ιορδανόπουλος, πλάσαρε η μπάλα, θα καταλήξει out. Μπορεί το λάθος, καλά δούμε τώρα ο Ιορδανόπουλος, δεν offside. Ο Ιορδανόπουλος πλασάρει και μεγάλη ευκαιρία που κάνει η ομάδα του Κεραυνού Κολυχικού. Τελέσει το φάουλ, μακρινός που γίνεται και ο Παπαϊωάννου θα μπλοκάρει. Πες πολύ ωραία τώρα, δύο Ζαχαριάδης. Μια παλιά για το μακρύ εκεί. Τσιμπάει την μπάλα, σου κάνει μεγάλη ευκαιρία που χάνεται για την ομάδα του Κολυχικού. Καθώς ο Ιορδανόπουλος ξύπησε την μπάλα, μπήκε κάθετα μέσα στην περιοχή και για δεύτερη φορά χάνει τη μεγαλύτερη ευκαιρία. Πες με ένα δύο, πολύ ωραία. Για να δούμε τώρα Λάμπρου. Θα κάνει συρτό σουτ, Μπαντής θα μπλοκάρει. Κρίς, μια μπαλιά για τον Τάσο Ιορδανόπουλο που φεύγει από τα αριστερά. Ιορδανόπουλος, ωραία κάθε την παλιά, για να δούμε που μέσα στην περιοχή θα καθεί η ευκαιρία. Πεταλωτής έξω από την περιοχή, κάνει τις τρίπλες, αλλάζει το μακρύ, μακρύ στο σουτάρι, Μπαντής θα μπλοκάρει τελικά, δεν ήταν δυνατό το σουτ του μακρύ.
Νομίζω οι ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε εμείς κλασικές ευκαιρίες, στο δεύτερο είχε το κολχικό. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Νομίζω είναι δίκαιο το αποτέλεσμα με βάση την εικόνα των ομάδων στα δύο ημίχρονα. Με βάση και τα παιχνίδια που είδα το Σαββατοκύριακο, νομίζω ήταν από τα καλύτερα μάτς από αυτά που παίχτηκαν. Και το κολχικό, πολύ καλή ομάδα. Πολύ δουλεμένη ομάδα και αξίζουν συγχαρητήρια και στο Γιώργο το Τζουκαλίδη. Είχαμε απέναντί μας μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στο πρωτάθλημα της Α1 και της Γάμα Εθνικής. Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί στο πρώτο ημίχρονο, ενώ κάναμε μία-δύο ευκαιρίες. Είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, πιέζαμε σε δεύτερους χρόνους. Στο δεύτερο ημίχρονο είπαμε κάποια πράγματα με τα παιδιά, αλλάξαμε και λίγο τα πρόσωπα. Η εικόνα μας ήταν πάρα πολύ καλή στο δεύτερο ημίχρονο και την κρατάμε σαν παρακαταθήκη. Τι είπε ο Γιώργος σε Κώστα? Άκουσες τη δήλωση? Ναι, εντάξει. Τι είπε? Δείχνει το αποτέλεσμα, εντάξει. Κάτω ευκαιρίες. Πω, ε. Λαζάρε. Εντάξει, το κολχικό. Κάτω ευκαιρίες έχασε. Ήταν απίστευτο. Και οι ευκαιρίες αυτές που έχασε, δηλαδή... Νομίζω ότι δικαιούταν την νίκη. Νομίζω στο συγκεκριμένο παιχνίδι δικαιούταν την νίκη. Πεταλωτής ο Ορδανόπουλος κάναν όρια εκεί πέρα. Πεταλωτής αν το πρέπει στο Λαγκαδά. Ναι, αυτός είναι. Μπορεί κάνει και αυτός. Και ένα αριστερό πάκο. Νομίζω ότι το κορκικό φέτος θα είναι από τις δυνατές ομάδες στην Α1. Δύσκολα θα μπορούν να την κερδίσουν. Να πω κάτι για τη Θέρμη. Όταν αλλάζεις μια δεκάδα και πέσει μια διαφορετική δεκάδα και το Μέιση με τον Νεϊμάρ να έχεις, θέλει και χρόνο για να δέψει. Εντάξει, ήταν και πρώτη αγωνιστική. Εντάξει, όλα πάντα την πρεμιέρα είναι έτσι. Αλλά το κορκικό έδειξε. Το κορκικό φαίνεται ότι και ο κόσμος και είναι κοντά στην ομάδα. Και όταν έχεις κόσμο πολύ, είναι και το γήπεδο καλό έτσι που βοηθάει τον κόσμο κοντά. Λοιπόν, θα έρθουμε σε συζήτηση ξανά. Έτσι τελείωσε το κολλητικό με την Πέρν. Πάμε να δούμε ακρίβεια στοιχείων αναγέννηση επανομή. Πρώτο παιχνίδι, αυτό το 0-4, το πώς έγινε το 0-4. Ακρίβεια που δεν ήταν σε καλή μέρα. Είχαν και κάποιες απουσίες. Αυτή την ομάδα ακόμη πάει ένα αυτό γιατί ήρθαν κάποιοι παίχτες προς το τέλος τη τελευταία 10-15 μέρες. Ο Γιάννης ο Τσορακλήδης στην Α1. Έτσι, και δείχνει ότι προπονητικά πιστεύω ότι ο Γιάννης θα βοηθήσει πολύ την αναγέννηση. Και θα κάνει μια πολύ καλή πορεία. Ναι, μόλις πήγε να κατηγορήσει τον Γιάννη Πιτάνη, κατευθείαν του σταμάτησε. Όχι, παιδιά, θα βρω μπελά. Δεν θέλει να πει για τον Γιάννη, δεν σταμάτησε. Όχι. Ο Γιάννης είναι φίλος μου. Ο Γιάννης έχει ένα φοβερό χάρισμα. Το έχασε το παιχνίδι τότε ο Γιάννης. Αυτό το ναι ή όχι. Αχ, γιατί με λέτε. Καταρχάς, ξέρει ότι το Γιάννη. Αν ήμουν εγώ στον πάγκο, δεν το είχαν αυτό εδώ. Πάμε λοιπόν στο παιχνίδι. Ακρίτε σκιών. Αναγκαίνει επαναμή 0-4 τελικό αποτέλεσμα. Stop Glass Doors. Γεννηματά 8 και 9 σικές. Τηλέφωνα 2310-619-960 και 634-147. Έκθεση Χαλκιδικής, Νέα Καλλικράτεια. Τηλέφωνα 2399-0-48460 και 62-381. Πώληση Χονδρική Λιανική. Stop Glass Doors. Στράτος Χατζιεμανουηλίδης. Φίλοι και φίλες, γεια σας. Έναρξη της περίοδου 2017-2018 για την Α1. Πρώτο παιχνίδι σήμερα εδώ στις Σικές Ακρίτες Σικεών που επανήλθαν στην Α1 με την ομάδα της Επανομής. Έναρξη λοιπόν σέντρα για την ομάδα των Ακριτών, ένας αγώνας που είναι χορηγία στο Κλασδόρος, στράτος Χατζημανουλίδης, Σικές. Το μεγαλοκονό μου εκεί πάνω βγει μόνος του μεγαλοκονό μου, ναι. Και μεγαλοκονό μου δεν θα κάνει το σουτ, προσπαθεί να κάνει νέο σουτ εκεί, παλιά να βγάλει τελευταία στιγμή. Θα βγάλει. Ναι, και μου το τσόχα. Τσόκα θα γυρίσει την μπάλα από την άλλη πλευρά. Κατευθείαν το σουτ, το βολέ που θα κάνει εκεί ο Σουλιόπουλος, η μπάλα θα φύγει ψηλά. Παπαδόπουλος και εγώ, στέβγει εκεί η μπάλα. Παπαδόπουλος και ένα φάουλ από πίσω, δεν ξέρω αν είναι και κάρτα. Για να δούμε τώρα στο Σιμιγδαλά. Ναι, βέβαια, κάρτα. Στο Σιμιγδαλά, σωστό ο κύριο Βαμβουλάκη. Βασβάνης κάνει κίνηση ο Σπηλιώτης. Στο Μαλαμί, και τελευταία στιγμή ο Μαλαμί θα βγάλει σε κόρνερ. Δηλαδή το πλάγιο μπήκαν πολύ παίκτες εκεί, θα γίνει το σουτ. Τελευταία στιγμή όμως θα βγάλει ο Παυλίδης. Σωτήρια απόκριση από τον Παυλίδη.
Και τέλος εκεί, μέσα στην περιοχή, καλοτραβηγμένο, θα βγει ο Παυλίδης και με δεύτερη προσπάθεια ο ευλογημένος σε κόρνερ. Και την κεφαλιά Τσίνης, κεφάλου Τσίνης, έβαλε το χέρι, δεν ξέρω. Κάρτα στον Τσίλι. Για να δούμε τώρα. Έγινε το φάουλ στην άλλη περιοχή. Πήρε την κεφαλιά εκεί ευλογημένος και μπάλα λίγο πάνω από το δοκάρι. Καλή φάση για την ομάδα των Ακριτών. Μάνα του Μάνα παίζουν και τον μεγαλοκονόμο του Σάκη και τον Σάκη τον Τέλο. Τον μεγαλοκονόμο τον έχει Σαββατιανός, τον Τέλο τον έχει ευλογημένος. Βγαίνει ο Παυλής καθαρίστος κατευθείαν πάνω στο σώμα του στο αριστερό. Πάνω στην ο Κρυασβίλη. Τελευταία στιγμή νέο σουτ. Απανοτά σουτ επάνω. Στη γραμμή ακριβώς ο Κρυασβίλη θα σώσει τους Ακρίτες από βέβαιο γκολ. Μιλωνάς θα εκτελέσει για τον Παπαδόπουλο τον Γιώργο. Πήρε την κεφάλι Παπαδόπουλο στο σουτ. Πολύ καλό μονοκόμμα το σουτ του Σαντρόπουλου θα ήταν αν πήγαινε ευθεία. Πήγε το rebound. Σουλιόπουλος μες στην περιοχή. Τώρα πέρασαν πολλοί παίκτες και το 1-0. 1-0 από τον Τέλο. Όπως σας είπα, ο Τέλος είναι αυτός που θα κάνει το 1-0 ο Σάκης Τέλος για την ομάδα της επανομής. Τσόχας. Τσόχας το σουτ, μόνος του εκεί είναι, μόνος του εκεί είναι ο Σουλιόπουλος και θα κάνει το 0-2 μετά την ασθενή απόκριση με την έναρξη του δευτέρου μηχρόνου στο... Εγγυμένος. Εκεί είναι ο μεγάλο οικονόμου. Κάτι το σουτ μεγάλο οικονόμου και ένα φοβερό γκολ. Φοβερό γκολ από το Σάκη του μεγάλο οικονόμου. Με το δεξί, Σαντρόπουλος μάλλον. Ναι, Σαντρόπουλος είναι στην περιοχή, πάλι σε σώματα, πάλι κόρνερ. Ίδια φάση όπως προηγουμένως. Θα βγάλει ο Παπαδόπουλος Θόδωρος. Δείξαν πολλοί παίκτες εκεί τώρα. Καμπεράει και σιλάει μπάλα. Που έβλεπε τη φάση, δεν μετύχε. Μεγαλοκονόμου. Μεγαλοκονόμου και γκολ. Το φέρω γκολ από το Μεγαλοκονόμου και 0-4 πάνω στη φάση. Σταμάτημα ιδανικό και πάνω στην κίνηση με το αριστερό θα κάνει το 0-4 για την ομάδα της αναγέννησης επανομής. Έγινε το κόρνερ μέσα στην περιοχή, πολύ παίκτες, Καμπεράι, το σούτ εκεί με το αριστερό. Αντώνης Ζησόπουλος, για να δούμε τώρα, σφυρί, στο αριστερό του σφυρί. Και θα βγει, θα φύγει μόλις out το αριστερό του σφυρί. Είδατε λοιπόν τα τέσσερα γκολ της επαναμής και μάλιστα τα δύο του μεγαλοκονόμου που είναι, είναι από άλλο πλανήτη, αεροπλανικά όπως τα βλέπετε εκεί πάνω. Πραγματικά. Το ένα πάρ' το λόμπα μπανάνα και το άλλο Σάκη, στα μάτια μου από το δεξί να το περιγράψω. Σάκη, συγχαρητήρια, ήταν πολύ ωραίο. Αχι, εμείς έχουμε φανατικό θαυμαστή τον αδερφό μου του μεγαλοκονόμου. Ναι. Είναι λάτρης μεγάλος και σαν αντίπαλο το σέβεται, είναι φοβερός. Έχω πέρυσι όλη τη χρονιά γι' αυτόν ακούγαμε, για το μεγαλοοικονόμο από το Θανάση. Ένα μήνυμα και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο τον Φιλιππιάδη. Να σας το διαβάσω όπως μας το έχει στείλει. Οι εκπομπές σας λέει πλουτίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλους και καλύτερες διαιτησίες. Νίκος Φιλιππιάδης, Πρόεδρος Επιτροπής Διαιτησίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Φιλιππιάδη που πάντα θα δώσει το παρόν να τον καλούμε. Θα θέλαμε βέβαια να. Έχουμε να τον έχουμε κοντά μας στις φετινές εκπομπές. Θα τον έχουμε σε μια εκπομπή να μιλήσουμε τα περί διαιτησίας και το τι μέλη γεννήσετε φέτος. Ναι, καλά, ναι. Ξεκινήσαμε γενικά. Τώρα, ένα-δύο λαθάκια από έναν βοηθό και μια συμπεριφορά ενός άλλου διαιτητή κτλ. Όπως μαθαίνουμε, δεν ξέρω, τα έχει μάθει και ο ίδιος. Θα ο ίδιος σας ψάξει, γιατί και αυτός ψάχνει κάτι σαν το κύριο, να δει τι πάει, θα πάει στραβά στη διαιτησία για να διορθώσει και αυτό στην πλευρά του, αλλά και εμείς να βοηθήσουμε την εικόνα. Και νομίζω ότι βοηθούμε έτσι όσο μπορούμε παραπάνω. Τα είδατε κι εσείς. Και τα λάθη είναι ανθρώπινα. Ανθρώπινα και σίγουρα. Ο άνθρωπος μπορεί να μείνει σε καλή μέρα ο βοηθός. Μπορεί να έχει μαλώσει με τη γυναίκα του βαθμού. Σε 8 παιχνίδια. Σε 8 παιχνίδια Α1 είχαμε μόνο αυτή τη φάση που εντάξει. Να, όχι γνώμη μου. Να το μήνυμα. Όλοι όσοι την είδανε πλέον. Εντάξει. Εντάξει, όλοι όσοι και το παιδί είναι νεαρό παιδί, είναι ο Νικολάκης, νομίζω να θυμάμαι καλά. Λέγεται Νίκος, πρέπει να λέγεται το παιδί. Ο Τσέσιος. Εντάξει, είναι έκανε λάθος. Μπορεί να κάνει και δύο λάθη σε ένα παιχνίδι. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να μείνει σκεμμένα. Όλοι που μπήκαν είναι. Μην υπάρχει σκοπιμότητα. Εγώ είμαι 100%, εγώ είμαι 100% σίγουρος ότι δεν ήταν σκεμμένα. Κοίταξε, μπορεί να, και οι κριτές να κάνουν λάθος, έτσι. Δηλαδή μπορεί να κάνει λάθος και ο κ. Μαδρατζόγλου. Λέω, δεν ξέρω, μπορεί και για δυο. Αλλά τώρα από ότι
Ζητάει σοβαρό αυτά που είπε ο Γιώργο, σε πείραξαν. Τι είπε λάθο. Από ό,τι ζει και το αποτέλεσμα, ανοίξτε τα μάτια σα. Τι κάναμε, δηλαδή, κάναμε ένα σχόλιο. Είπα, ρώτησα τον Σαμαρά, τι είπε ο Κώστας ο Γιώργος, πού είναι το κακό. Είπε ο Μάκης ότι έχασε πολλές ευκαιρίες. Έχασε ευκαιρίες στο κολυμπικό στο δεύτερο μήνο. Στο πρώτο ήταν τις θέρμες, στο δεύτερο μήνο ήταν πιο πολλές ευκαιρίες. Άμα το βάλουμε σε ποσότητα, πιο πολλές ευκαιρίες. Ψέματα να πούμε δηλαδή. Γιατί τον πειράζει το φίλο τώρα, μάλλον που δεν πάμε. Μην το πάμε στο μπάτζετ κολυμπικού με. Είπε λάθος. Εγώ σας λέω ότι είπε λάθος. Τι ο Κώστας το είπε, ότι ήταν πιο πολλές, εγώ το είπα μάλλον, πιο πολλές ευκαιρίες ήταν της ομάδας του Κολχικού, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο. Πυρτερούσαν ποσοτικά, να σας το πω. Σε λίγο είμαι και τον αγιασμό της ομάδας των Ακριτών. Πάμε σε λίγο, σε μια-δυο ερωτήσεις πριν πάμε στον αγιασμό για να κλείσουμε στις 12 ώρα, πάμε σε μήνυμα διαφημιστικό. Πάμε κατά ενότητα όπως τα έχουμε θέσει. Δεν ξέρω, Κώστα, έχεις κάτι να ρωτήσεις την Τάνια, αλλά πριν πάμε στην Τάνια, αλλά και τους δύο λίγο, να πούνε τη γνώμη για αυτές τις ψηλοαλλαγές που έχουν γίνει και στην Ένωση σε κάποιες επιτροπές, αλλά και στις τέσσερις αλλαγές. Γιατί νομίζω οι τέσσερις αλλαγές είναι κάτι καινούργιο και είναι καλό για τις ομάδες. Και κατά για τους παίκτες. Και για τα play-out που μπήκαν και αυτές οι ασφαλιστικές διπλήρες των 10 βαθμών κτλ. Έτσι. Λίγο τη γνώμη σας θα ήθελα, παιδιά, γιατί να τα συζητάμε όλοι, γιατί ο κόσμος περιμένει να αναδεικνύουμε θέματα και έτσι είναι το σωστό. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία. Γιατί εσείς στο κομμάτι του ποδοσφαιρικού παραχωρώ τη θέση μου στους άντρες καλύτερα. Ναι, Λάζαρε, πες μου την άποψη σου πρώτα. Το θέμα των αλλαγών, νομίζω ότι είναι πολύ καλό. Γιατί ένα μήνυμα μας βγήκε, κύριε παιδιά, δεν ξέρω, σε διακόπτω λίγο, ο συνεδέσμος θα έβγαλε γρήγορα κάποια μηνύματα, δεν τα προλάβαμε. Θα έρθει κάτι για την Τάνια Γραφέ, αλλά κάτι με το ίντερνετ εδώ που θα πατήσεις. Θέλουμε να βλέπουμε, είμαστε μακριά. Αυτό τώρα πρέπει να το στείλαν για το Σταυρό, γιατί θέλαν να βλέπουν την εκπομπή εκεί πέρα. Τώρα κάποιοι μπορεί να βλέπουν, κάποιοι μπορεί. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο το κομμάτι αυτό. Θα φτιάξει και αυτό το κομμάτι, παιδιά. Σιγά-σιγά θα φτιάξουν όλα. Λοιπόν, συνέχισε. Οι τέσσερις αλλαγές νομίζω ότι είναι πολύ καλό και θα βοηθήσουν, γιατί και βοηθάει την ομάδα, τους προπονητές να κάνει κάποια αλλαγή. Γιατί κάποιες μέρες υπάρχουν και κάποιοι παίκτες που μπορεί να χρειαστούν και 6 και 7 αλλαγές. Εντάξει, δεν είπαμε να πάει σε εκείνο το σημείο. Αλλά είναι ότι. Το πάμε μπάσκετ. Εντάξει. Λέω ότι μπορεί να συμβεί σε κάποιες ομάδες να θέλουν να χρειάζεται να αλλάχθουν και 6 παίκτες. Το καλό είναι ότι θα βοηθάει και τα νέα τα παιδιά. Δηλαδή θα έχει και ο προπονητής τη δυνατότητα να βάλει και ένα νέο παιδί να παίξει στην ομάδα και να. Για το ενδικλείδε τη ασφαλιστική των 10 βαθμών στα play-out. Εντάξει, τώρα αυτό θα δείξει πώς θα πάει. Τώρα δεν ξέρουμε πώς. Θα μπορούσε να μπει και στα play-off αυτό, Λάζαρε. Δηλαδή τα play-out ισχύουν 10 βαθμοί. Τα play-off δεν ισχύουν. Κάποιος προπονητής έκανε δηλώσεις που είπε ότι έπρεπε να ισχύσει και εκεί. Πώς το βλέπεις εσύ προσωπικά, Λάζαρε. Τώρα κάθε χρόνο πρέπει να. Ό,τι γίνεται για το καλό του ποδοσφαίρου. Έτσι, τώρα από εκεί πέρα θα δείξει κάθε χρόνο να μπαίνει σιγά σιγά να γίνονται οι αλλαγές για να μπορούν να. Και αυτό που θα γίνει για την επόμενη χρονιά που θα είναι 4 παίκτες στην 18 του 2000 και κάτω. Έτσι δεν είναι. Ναι. Αυτό. Είναι και για κάποιες ομάδες θα είναι καλό και για κάποιες ομάδες δεν θα είναι καλό. Γιατί. Θα πρέπει να έχεις 4 παίκτες να τους δηλώνεις να είναι νεαρούς που θα δηλώνεις στο φιλοαγώνος. Ναι. Τουλάχιστον αρχικά είναι αυτή η σκέψη, αυτό είναι ο προγραμματισμός. Ναι. Μπορεί το χρόνο να το αλλάξω και από τους 4 να παίζουν και οι 4 ή 2 ή 3, ξέρω εγώ, θα δούμε τώρα. Δεν υπάρχει. Αυτή είναι η αρχική σκέψη. Ναι. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα είναι καλό. Θα είναι καλό γιατί θα προωθηθούν τα νέα παιδιά και πρέπει να παίζουν τα νέα παιδιά. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν τώρα να μένουν στους πάγκους ή να προσπαθούν τα παιδιά να φτάσουν σε. Εσείς έχετε πάντως νεαρά παιδιά, έτσι έχετε, παιδιά, αλλά δεν έχετε πρόβλημα. Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε. Και θα γράφονται και θα παίζουν. Τάνια, εσείς έχετε νεαρά παιδιά. Ναι, φέτος σίγουρα. Έχουμε. Γιατί έχουμε, ναι. Πέρσι δεν είχατε. Και πέρσι ήταν εφιαλτική χρονιά. Πέρυσι δεν είχαμε πολύ νεαρούς, αναλόγως τι θεωρούμε νεαρούς. Γιατί υπάρχουν παιδιά που παίζουν επί 10 χρόνια στον Ατρόμητο. Οι 2000 και 2001 είναι νεαροί. Και οι 99 που είναι τώρα 18 είναι νεαροί, έτσι. Έχουμε πολλά παιδιά φέτος νεαρά. Ο Τάσος Βασκευόπουλος είναι ένας προπονητής ο οποίος του αρέσει πάρα πολύ να δουλεύει με νέους και δίνει ευκαιρίες σε νέους. Αλήθεια, έχουμε δώσει δελτία. Περιμένουμε και τα παιδιά της Ακαδημίας μας. Σιγά σιγά φτάνει το πλήρωμα του έτους. Και τώρα σας τα πήραν οι μικρά. Η Ακαδημία Μήτρας πήρε πολλά παιδιά από την περιοχή. Τώρα δεν ξέρω τώρα.
σιγά σιγά τα παίρνετε πίσω λίγα λίγα ή όχι? Ναι, η αλήθεια είναι ότι επί χρόνια ο Ατρόμητος, όπως και τα χωριά τα παλιά του Δήμου Μίκρας, δεν είχαν ακαδημίες, με αποτέλεσμα φυσικά να χάνουμε την επαφή με τα νέα παιδιά, που για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί κάποτε αυτοί που μας στηρίζουν επί χρόνια νέα παιδιά ήταν και τώρα τους ψάχναμε με το σταγονόμετρο. Ευτυχώς η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει και από εμάς, αλλά από ό,τι γνωρίζω και από όλα τα γειτονικά χωριά τα παλιά του Δήμου Μίκρας, έχει αποδώσει. Έχω την τιμή να έχω στην Ακαδημία το Σταμάτη τον Καλτσά, το Σταύρο τον Τρευλό, που κάνει τους τερματοφύλακές μας, που είναι αξιόλογος. Για το Σταμάτη δεν θα το σχολιάσω, το γνωρίζουν όλοι στον τομέα αυτό. Τον Καλτσά, ναι. Τον Καλτσά. Το Σάκη, το Θεοδόση, το Μόμτσο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι χαμηλών τόνων, αλλά η δουλειά του είναι καταπληκτική. Μάλιστα. Τον Αργύρι, τον Μπουδουνά και τώρα πλέον και το Βαγγέλη, το Βαϊρά. Ωραία, το Βαγγέλη που επανήλθε. Έκανε μια γύρω σε ομάδες. Ναι, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ο Βαγγέλης θα παίξει, όχι, έτσι? Θα παίξει. Ήρθε και ένα μήνυμα για την Τάνια. Ο παπάς του τον κάνει bullying. Άρα αυτό είναι το σύντομο. Πόσο χρόνο είναι ο Βαγγέλης τώρα? Ο Βαγγέλης είναι 2 χρόνια μεγαλύτερος μου. Είναι 32. Το 85. Ξέρεις ότι τον έχει βαφτίσει ο παπάς μου. Ναι, πολύ καλό. Να ρωτήσω κάτι. Εδώ λέει για σέντερ φορ, ποιο είναι σέντερ φορ? Τον Βλάχο Γιώργο. Τώρα, θα σας πω για αυτό το μήνυμα. Άστρο, έχετε σέντερ φορ? Έχουμε. Το Σάββατο ποιος θα παίξει, Βλάχο Γιώργος? Όχι, στο παιχνίδι αυτό έπαιξε να αλλάξει ένα ημίχρονο Τζέλο, ένα ημίχρονο Τρέιτσις, νομίζω. Ο Τρέιτσις είναι αυτός που πήρατε από τον Φινίκα Καλαμαριά. Ναι, 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 αυτό παλικαράκι, αυτό και 2-3 χρονών είναι. Όχι, αυτός είναι πολύ καλός. Ας μην έχουμε σέντερφορ, θα πω στον κύριο που στέλνει το μήνυμα και ας βάζουμε 4 γκολ σε κάθε αγώνα. Εγώ αυτό θα πω, βασίζομαι στον Τάσο, ξέρει να χειρίζεται. Τον Βλαχογιώργο, πού τον είχατε αυτόν, τον Βλαχογιώργο? Όχι, όχι, τώρα. Κατά το Φίνικα, δεν το Φίνικα. Από το Φίνικα και αυτό. Ναι, μηχανούλα. Πήρατε Φίνικα και πολύ Περαία. Είδα προχθέ Βαλαβάνη, είδα εκεί. Είναι φίλοι μα. Είδα Χαρίσκο, τον πρώτο Χαρίσκο. Από το Σοχό, είδα πολύ κόσμο. Ο Βαλαβάνη δεν έπαιξε πάνω και εσά? Όχι, όχι, πρώτα. Το πέρυσι ήμασταν πολύ κοντά. Θέλω να σας πω ότι όλα τα παιδιά που έχουμε. Στο ρίσιο από... έπεσε ο Βαλαβάνης. Πέρα από το παικτικό κομμάτι, είναι και πάρα πολύ αξιόλογοι σε χαρακτήρες. Ναι, ο Βαλαβάνης. Δεν μου δημιουργούν κανένα πρόβλημα προς το παρόν. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε τον αγιασμό από τους ακρίτες Σικιών. Μας το ζήτησαν εκεί να το δουν άμεσα πριν τις 12, να το προλάβουμε και αυτό. Μετά μας είναι 3 και Μαραθώνος Μιλητέας Άγιος Βασίλης, Τιέρα Περιστερώνα και Ελευθεριακός Αστραπή. Θα τα δείξουμε λίγο αργότερα αυτά και θα κλείσουμε 12 και 4 παιδί που θα κλείσουμε. Πάμε να δούμε τον αγιασμό στους ακρίτες Σικιών εκεί. Μαζέθηκε αρκετός κόσμος εκεί ακριβώς λίγες ημέρες πριν το παιχνίδι, μια-δυο μέρες πριν το παιχνίδι με την επανομή. Πάμε να το δούμε και επανερχόμαστε. Μέσα στην εμμήνυμα, κύριε. Ένα λεπτό λίγο, είμαστε έτοιμοι. Και ευλογήσον την κληρονομία σου και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Έναρξη λοιπόν της χρονιάς στην Α1, αγιασμός στους ακρίτες. Έχουμε τον Γιώργο Παπαδόπουλο κοντά μας και τον Παναγιώτη Βασβάνη που θα μας πούν δύο κουβέντες για την φετινή χρονιά, για την Α1 που ξεκινάει σε μια-δυο μέρες. Γιώργο. Καταρχάς, καλησπέρα σας. Να είσαι καλά, Γιώργο. Εύχομαι εγώ υγεία πάνω απ' όλα στην αρχή της σεζόν. Ελπίζω μαζί με τους συμπαίκτες μου το προπονητικό team να επιτύχουμε τους στόχους μας, οι οποίοι σίγουρα ξεκινάνε από την παραμονή στην κατηγορία. Στην κατηγορία μας, συγγνώμη. Εύχομαι η καινούργια χρονιά να μας βρει με υγεία, να προσπαθήσουμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για φέτος και να συνεχίσουμε την καλή πορεία που είχαμε και πέρσι. Είναι ένα καινούργιο ξεκίνημα. Τα παιδιά είναι αρκετά νεαρά, έχουν ταλέντα, έχουν φιλοδοξίες και θεωρώ ότι αυτό το ταλέντο θα το δείξουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι σαφώς είναι και δύσκολη η κατηγορία, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι το παιχνίδι του Σαββάτου, το πρώτο παιχνίδι της αγωνιστικής. Και βεβαίως βρισκόμαστε στα γραφεία των ακριτών, εδώ στις Σικές. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο της ομάδας των Στράτων, τον Χάτζη Μανολίδη, ενώ πίσω του, όπως θα δείτε και εσείς στα πλάνα μας, είναι δεκάδες τα κύπελα. Αυτά τα κύπελα πιστεύω. Ίσως είναι μέτρα, δεν μπορείτε με τις ένας που λέει λόγος αμέσως, γιατί για την άλλη πλευρά έχει κι άλλα από εκεί όσο μας λέει Στράτο. Βλέπω ότι πλούσια συγκομιδή και δεν ξέρω φέτος τι θα γίνει, γιατί Α1, καινούργια ομάδα,
Μάκη, ξέρεις ότι εδώ και πολλά χρόνια η τρέλα μας είναι το ποδόσφαιρο. Και αναγκαστικά ασχολούμαστε με όλη μας την ψυχή, με όλη μας τη θέληση. Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει πολλά, όπως είπες και εσύ, όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και δεν σταματάμε ακόμα. Μπροστά μας έχουμε χρόνια που πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε κι άλλα και σε κύπελα, αλλά και σε επιτυχίες. Τώρα, όπως είπες, η ομάδα πράγματι αναγκάστηκε να χτιστεί και πάλι από την αρχή. Ενώ θεωρούσαμε πέρυσι ότι κάναμε μια ομάδα πολλών ετών, ξαφνικά αναγκαστικά χάλασε φέτος το καλοκαίρι, γιατί 9 βασικοί ποδοσφαιριστές για διάφορους λόγους και αιτίες έφυγαν από την ομάδα. Δεν κολλήσαμε όμως, ούτε πρόκειται να κολλήσουμε. Η ομάδα ανανεώθηκε 100%, κάναμε και 11 μεταγραφές και θεωρώ ότι θα είμαστε τουλάχιστον καλύτεροι από πέρυσι. Εσείς όμως πέρυσι, θυμάμαι πολλές φορές εντάξει, λέγατε ότι αυτή η ομάδα δεν χαλάει, αυτή είναι η ομάδα που θα είναι για πολλά χρόνια, και όμως είδαμε παίκτες όπως τον Βασαΐτη, όπως τον Χριστοδουλίδη, όπως τον Χατζηβασιλιάδη, αλλά και άλλους 6-7 που ξαφνικά άλλαξαν ομάδα. Τι έγινε, γιατί έγινε αυτό και πώς εσείς το επιτρέψατε? Έτσι ακριβώς είναι, Μαγκή, αλλά έχω κάποιες αρχές. Οι αρχές πάντα όλα αυτά τα χρόνια λένε ότι ο ποδοσφαιριστής που θέλει να φύγει από μια ομάδα πρέπει να φεύγει. Τώρα θα μου πεις γιατί θέλαν να φύγουν. Υποτίθεται ότι τους πήραν τα μυαλά ότι θα πάνε να παίξουν σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Εγώ δεν μπορούσα να σταθώ φραγμός. Αναγκαστικά όλους αυτούς, αφού θέλαν να πάνε σε μεγαλύτερες κατηγορίες ομάδες, τους επέτρεψαν να πάνε. Από εκεί και μετά ήταν μεγάλο πρόβλημα και εξακολουθεί να είναι ακόμη, πώς θα ξαναγίνει η ομάδα καλύτερη από πέρυσι. Θεωρώ όμως ότι με τις κινήσεις πετυχημένες που κάναμε όλο αυτό το διάστημα και με τις 11 μεταγραφές που σου είπα, αλλά και προωθώντας όλα τα δικά μας τα παιδιά, έχουμε προωθήσει όλα τα παιδιά του 2000, του 1999, τα οποία είναι σε ηλικία για μπάλα, τα οποία κάναμε μια πολύ καλή επιλογή και θεωρώ ότι έχουμε τουλάχιστον άλλα 15-16 δικά μας παιδιά εφάμελα των μεταγραφών που πήραμε. Και θα υπάρχει ένας μεγάλος συναγωνισμός μεταξύ 29 με 30 ποδοσφαιριστών σύνολο. Θέλω να πιστεύω δηλαδή ότι θα παρουσιάσουμε μια πολύ καλή ομάδα και φέτος. Ναι. Τελευταία βλέπουμε κάνετε μια προσπάθεια, Στράτο, και δεν μπορείτε να μαζέψετε κόσμο πολύ φιλάθλους γύρω από τους Ακρίτες. Έχεις εσύ κάποιους ανθρώπους γύρω σου, τρέχεις, ματώνεις οικονομικά εσύ προσωπικά πάρα πολύ, αλλά δεν έρχεται έτσι, δεν έρχονται από πίσω άλλοι που να βοηθήσουν. Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσεις και τι θα κάνεις? Προσπαθώντας πάντα να είμαστε στην επικαιρότητα, να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε εδώ και τόσα χρόνια, δηλαδή να είμαστε πάντα μπροστά και να διεκδικούμε πάντα στόχους, και θέλω να πιστεύω ότι λίγο-λίγο κερδίζουμε και φιλάθλους και κόσμο. Από τους φιλάθλους που σιγά-σιγά νομίζω ότι πρέπει να δουν και μια καλή πορεία για να έρθουν στην ομάδα. Αυτό πιστεύεις θα το πετύχετε τουλάχιστον τις πρώτες 6-7 αγωνιστικές, γιατί βλέπω ένα δύσκολο πρόγραμμα έτσι γενικά? Αυτό που κάναμε πέρυσι, Μάκη, πιστεύω δεν μπορούσε να γίνει καλύτερο. Δεν επιτεύχθη όμως αυτό που είπες. Θέλω να πιστεύω έστω φέτος με μια Α1, γιατί είναι η βιτρίνα, όπως ξέρουμε όλοι, του νομού αυτή η κατηγορία. Θέλω να πιστεύω ότι θα έρχονται όλοι τουλάχιστον να βλέπουν και τους αντιπάλους, οι οποίοι όλοι ο ένας είναι πιο δυνατός από τον άλλο. Θέλω δηλαδή και είμαι σίγουρος ότι κάθε εβδομάδα θα έχουμε από ένα ντέρμπι που θα τραβάει όλο τον κόσμο, έστω των Σικαιών, αλλά μπορεί και όλων των γύρω περιοχών. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, οι στόχοι της ομάδας ποιοι είναι? Γιατί λένε τώρα φέτος ότι αν δεν ξεκινήσεις για πρωταθλητισμό, δύσκολο να σωθείς. Γιατί η Α1 έχει πιο λίγες ομάδες, είναι η μοναδική χρονιά νομίζω από τότε που έγινε Α1 που έχει τις πιο λίγες ομάδες, που σημαίνει ότι ξεκινάς για τετράδα για να μην πέσεις. Ακριβώς έτσι είναι, Μάκη. Ξέρεις την κατηγορία, δεν είναι μια μικρή κατηγορία. Ακριβώς είναι. Εκείνο που σκέφτομαι εγώ και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε είναι μια γρήγορη τουλάχιστον σωτηρία και από εκεί και μετά ό,τι καλύτερο πετύχουμε. Γιατί κάπου πρέπει να δω και την ομάδα μας. Γιατί όπως σου είπα, χτίστηκε από το μηδέν ξανά φέτος. Πρέπει να δω τις πρώτες αγωνιστικές και μετά τα λέμε πάλι. Να είστε καλά, Στράτο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα το Europan θα είναι στις προσπάθειες όλων των ομάδων να βοηθήσει όσο μπορεί γι' αυτό να προβάλλει και τα καλά και τα κακά, βέβαια, μερικές φορές, αν υπάρχουν. Ευχαριστώ και εγώ για την προσπάθεια που καταβάλλετε εδώ και τόσα χρόνια, Μάκη, και σε συγχαίρω για μια ακόμη φορά για όλο αυτό που παρουσιάζεις και είσαι πάντα κοντά σε όλο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά.
Τελικά οικοδομών Χρόνης Γιάννης, Χρόνης Παπαδραμίδης, Σωλήνες, Υψωσανίδες, οικοδομικά υλικά ή αλότουλα, εκκλησάκια, κουρισάκια, ταχύ εξυπηρέτηση μεταφορά στο χώρο σας. Οικοδομικά υλικά Χρόνης Γιάννης, Χρόνης Παπαδραμίδης. Καρολή Δημητρίου 8, Εύωσμος, τηλέφωνο 757-378. Ελάτε, σας περιμένουμε σε μοναδικές τιμές. Το καλύτερο ενεργειακό ποτό στην Ευρώπη, τώρα και στην Ελλάδα, χωρίς ταυρίν. Έχοντας εμπειρία 20 ετών στο χώρο, έχουμε δημιουργήσει ένα αξιόπιστο γραφείο τελετών που καλύπτει κάθε ανάγκη στις δύσκολες αυτές ώρες της κάθε οικογένειας. Με σεβασμό και αμεσότητα προσφέρουμε ποιοτικές λύσεις σε οικονομικές τιμές και πάντα σε ποικιλία επιλογών και υπηρεσιών. Καλέστε μας όλο το 24ωρο ώστε να διευκολύνουμε κατά το δυνατόν τις πιο δύσκολες ώρες που καλείστε να αντιμετωπίσετε. 20 τελετών Αγγέλων. Κιουρτσίδης Αλέξανδρος. Ελαιώνων 1 Πηλαία. Κόμβος Περιφερειακού Γέννησης. Τηλέφωνο 2310-245-999. 20 τελετών Αγγέλων. Κιουρτσίδης Αλέξανδρος. Ελαιώνων 1 Πηλαία. Κόμβος Περιφερειακού Γέννησης. Πλακάκια. Ήδη γίνεις Μίλκας. Ελάτε να δείτε τις εγκαταστάσεις μας. Μια πλούσια έκθεση σε πλακάκια, μπαταρίες, αξεσουάρ, είδη υγιεινής. Θαλίας 31, Εύωσμος, Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται και σε πέλετ, καυσόξυλα, είδη θέρμανσης, υγρά αέριο, κάρβουνα. Επίσης, διαθέτουμε σόμπες, λέβητες, προϊόντα, αλύσεις ποιότητος ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ειδικές τιμές σε ανθρώπους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έδρα. Εύωσμος Θεσσαλονίκης, Θαλίες 31, τηλέφωνο 767-334 και ακόμη έδρα Λυπή Θεσσαλονίκης. Ιχθυοπολείο Σταμίδη, παραλία Πέρεας. Φρέσκα ψάρια κάθε μέρα, τα καλύτερα ψάρια ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Μας προτιμούν ξενοδοχεία, ταβέρνες, επαγγελματίες, λίθος κόσμου. Ιχθυοπολείο, Γιώργου Σταμίδη, Θανάση Ξεφτέρη, Θερμαϊκού 44, παραλία Πέρεας. Αυτά λοιπόν και με το μήνυμα διαφημιστικό και έχουμε και μία ανακοίνωση από πράσα του Κοχικού σε προσωπικό λογαριασμό που του ανθρώπου της ομάδας του Βασίλη του Μόσχου που κάνει κάποιες κρίσεις, κάποια παράπονα για την διαιτησία του κυρίου Αγγελάκη και για τον βοηθό τον κύριο Πάτρα που εκφράζει κάποια παράπονα. Δεν υπάρχει βέβαια, δεν είναι επίσημη της ομάδας του κ. Κοχικού παρά μέλος της ομάδος. Δεν προχώρησε η συγχώνευση με Ηρακλή Αμπελοκήπων. Ξεκάθαρο πλάνο ζητάνε οι φίλαθλοι κάτι που δεν παρουσιάστηκε. Μάλιστα. Πήγε σήμερα γενική συνέλευση και φιλάθλων όλοι που θα δίναν το παρόν και στο Κατσάνιο για να δούμε τι θα γίνει με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκη πλέον. Και από ό,τι μας ενημερώνει εδώ ο φίλος και καλά κάνει, ότι λέει δεν προχώρησε αυτή, όχι συγχώνευση, αλλά αυτή που πήγε να γίνει η συμφωνία. Μπορούμε να την πούμε, Λάζαρε, να πούμε. Εντάξει, τώρα συνομιλία. Είναι ένα κομμάτι αυτό γιατί εγώ, όπως θα ξέρεις, είμαι και φίλαθλος του Ηρακλή, οπαδός και διατέλεσα και πρόεδρος του Συνδέσμου του Ηρακλή. Είχαμε ιδρύσει Σύνδεσμο Φιλάθλων Ηρακλή στο Σταυρό, που είχαμε φτάσει σχεδόν στα 200 άτομα στο Σύνδεσμο. Χρόνια πηγαίνω στον Ηρακλή, τον αγαπάμε, είναι ένα πολύ στεναχώρο πράγμα για μας. Είναι μια ιστορική ομάδα Ηρακλής, από τις πιο ιστορικές στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να έχει τέτοια αντιμετώπιση. Πρέπει αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτά τα πράγματα να είναι υπόλογοι και να αναλαμβάνουν τις ευθύνες. Δεν μπορεί μια ομάδα σαν τον Ηρακλή Θεσσαλονίκη να έρχεται αυτό ο κύριος Παπαθανασάκης να τον πιάσουν και να τον βάλουν στη φυλακή. Πού το βρούνε. Δεν υπάρχει. Εξαφανισμένος είναι. Πού, εξαφανισμένος. Στον Καναδά. Ούτε σε καφετέρες δεν εμφανίζεται. Η αστυνομία μπορεί να το βρει, να το βρούνε. Ναι, αλλά θα πρέπει να το βρούνε να γίνει κάποια μήνυση για, ξέρω εγώ, για κάτι κτλ. Πρέπει να υπάρχει κάτι. Εντάξει, δεν μπορούν να καταστρέφουν έτσι τα όνειρα και τις φιλοδοξίες των ομάδων. Τι γίνεται. Οι ακαδημίες τώρα διαλύθηκαν. Δεν υπάρχει. Πόσα παιδάκια ήταν εκεί τα οποία. Χιλιάδες. Έβγαζε ποδοσφαιριστές. Ο Ηρακλής πάντα έχει βγάλει πάρα από χιλιάδες ποδοσφαιριστές σε
σε όλη την Ελλάδα που έχουν παίξει σε μεγάλες ομάδες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα μεγάλο και τα παιδιά αυτά πρέπει να βρουν ομάδα για να πάνε να παίξουν. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή με κάποια παιδιά, συζητάμε τα οποία ήταν από την Ακαδημία του Πάκου Σταυρού, πηγαίνανε χρόνια στις Ακαδημίες και τώρα προσπαθούμε να πάρουμε τα δελτία τους πίσω. Ποιος θα υποχρεώσει, δεν μπορούμε να βρεις κανένα. Δεν μπορούμε τώρα να πάρουμε τα και τα παιδιά είναι στεναχωρημένα. Δηλαδή είναι έτοιμα για να παίξουν μπάλα στην ομάδα μας. Είναι πολύ καλά παιδιά. Πολύ καλά παίκτες. Είναι 16 χρονών. Κάπα 16. Αυτή είναι πιο μικρή λίγο. Αλλά είναι πολύ καλοί παίκτες. Και θα μας βοηθήσουν σημαντικά. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι ώστε να πάρουμε. Είναι. Τώρα... τι να πω. Εσείς ήταν οι Ακαδημίες, είχατε και εμάς. Με το Ατρόμητο. Με το Ατρόμητο. Ήτανε μονοετές. Ναι, ήταν μονοετές. Ο Βόλος σταμάτησε τη συνεργασία. Σταμάτησε πέρυσι, ναι, δεν προχωρήσαμε. Δεν προχώρησε. Όχι. Δεν ήταν πρόσφορο έδαφος. Όχι, οι άνθρωποι οφείλω να ομολογήσω ότι τη χρονιά που συνεργαστήκαμε μας φερθήκανε πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλά, αλλά αποφασίσαμε στη συμβούλιο να μην το συνεχίσουμε. Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο σχετικά με το Δήμο. Ο Δήμος πόσο βοηθάει στην γενικά στο Παγιάρι, όχι το χωριό βασικά, αλλά την ομάδα, έτσι, τον αθλητισμό, ειδικά την ομάδα που υπάρχει τόσα χρόνια στην Α κατηγορία. Ο Δήμος. Ο Δήμος είναι ένα κεφάλαιο γιατί... Για το τέλος τα αφήσαμε αυτά, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το κεφάλαιο είναι λίγο δύσκολο. Θα σας πω γιατί. Εμάς προσωπικά, ο Δήμος Θέρμης, και μάλιστα μπροστά στην εκστρατεία αυτή είναι μια γυναίκα, η κυρία Νανά, που είναι υπεύθυνη στη ΔΕΠΑΘ, έχει προχωρήσει, εδώ είναι η δεύτερη χρονιά που προχωρά στην υπογραφή παραχωρητηρίων. Δεν ξέρω αν έχετε ιδέα οι υπόλοιποι τι σημαίνει ξέρω, αυτό. Ναι, ξέρω, το κατάλαβα. Που σημαίνει κατά ένα μεγάλο βαθμό ότι μεγάλη ευθύνη για το κομμάτι του γηπέδου που χρησιμοποιείται από τις ομάδες το έχουν οι παράγοντες. Και αυτό είναι πραγματικά μια πολύ σοβαρή ευθύνη. Δεν θα σας μιλήσω νομικά για το κομμάτι αυτό, θα σας μιλήσω σαν πρόεδρος. Παρ' όλα αυτά έρχονται μία φορά το μήνα, τη εβδομάδα, μας το κουρεύουνε, σαν Δήμος, που λέω. Υπάρχουν βέβαια και άτομα μέσα τα οποία είναι, τυχαίνει μάλλον να είναι δημοτικοί σύμβουλοι και βοηθάνε το σωματείο. Αλλά αυτά είναι οι προσωπικές ενέργειες συγκεκριμένων ανθρώπων. Κατά τα άλλα, όμως, δεν μπορώ να πω ότι βοηθάει κάποιος ο Δήμος και δεν βοηθάει εμάς. Νομίζω ότι είναι μια τακτική η οποία προσπαθεί να περάσει ο Δήμος μας και εφόσον θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε παράγοντες στη σωματεία, πρέπει να προσπαθούν να μας κάνουν να την αποδεχτούμε. Μάλιστα. Δεν ξέρω, Κώστα, θέλω να ρωτήσω κάτι για να κλείσουμε την Τάνια. Είμαστε στην αποφώνηση της εκπομπής. Ο φετινός στόχος είναι πραγματικά και εμένα με ικανοποίησε. Θέλω να κάνω μια παρένθεση. Η παρουσία μας προχθές ήταν εξαιρετική, όχι μόνο αγωνιστικά, ήταν εξαιρετική όλα τα παιδιά και σαν συμπεριφορά. Για μας μετράει πάρα πολύ. Έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένη και εγώ και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο με τις καθοδηγήσεις του Τάσου. Και δεν κατάλαβα κάτι ήθελα να πει, αλλά αυτό κατάλαβα προχθές που είχα έρθει εκεί. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι κατάλαβα. Κάποιο παραπονάκι έχει ο Τάσος από εμάς προσωπικά. Από την εκπομπή κατάλαβα. Εγώ και σε άλλες ομάδες που ήταν ο Τάσος, δυο-τρεις φορές τον έχω πει να έχει έρθει και με... Εγώ νομίζω ότι ο κ. Τάσος είναι πολύ διακριτικός άνθρωπος που δεν ασχολείται καθόλου με αυτά. Αλλά παρόλα αυτά θα το διευκρινίσω. Δεν το ξέρω χρόνια από τότε που τα παίξεις. Είναι σίγουρος και έχει στόχο την εξάδα, όχι και υψηλότερα. Δηλαδή αυτό είναι αυτό. Δεξίχαφ, ποιος παίζει δεξίχαφ από εσάς? Εναλλάσσονται ο Βλαχογιώργος με τον Ρώμα, με τον Μαραμαϊδη, με τον Παραμαϊδη. Αυτός είναι και πολύ επικίνδυνος. Ποιος? Είναι πολύ σκληρός. Τι, οι πληροφορίες ποιος ζητάει? Γιατί τα παίξει ο Ρώμας το από εκεί. Ωραία. Δεν ξέρω αν συνεχίζει για το τέλος για να τελειώσει να κλείσει. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να... Να κάνω μια ερώτηση. Σκέφτεσαι να... Πας σε ένα δήμο, για ξέρω εγώ, κοινότητα και αυτό. Εμένα μου αρέσει πολύ να προσφέρω στα κοινά και ο Ατρόμητος είναι ένας φορέας. Ένα σκαλοπάτι. Ναι. Όχι, 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 δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω σκαλοπάτι για να μην μπερδεύομαι. Ο Ατρόμητος για μένα είναι αγάπη, το κάνουμε χωρίς κανένα σκαλοπάτι. Αν τώρα η προσφορά μου στον Ατρόμητο
πιστέψουν κάποιοι άνθρωποι ότι μπορώ να προχωρήσω και να βοηθήσω παραπάνω τον τόπο μου, και το λέω πολύ συγκεκριμένο αυτό, δεν ξέρω γιατί είμαι, δεν είμαι διπλωμάτης εγώ, δεν το έχω πολύ να σας πω. Πώς είναι, δικηγόρος, συνήθως μια από τα φέρω, μια από τα φέρω, είναι δικηγόροι, Λαζαρέ. Λοιπόν, να υπάρχουν και δικηγόροι που βάσει χαρακτήρα δεν είναι διπλωμάτες, εγώ δυστυχώς δεν το έχω. Άρα δεν σε παίρνω σε κανένα δικαστήριο, γιατί το χάσεις σίγουρα. Πάμε στο Λάζαρο. Λοιπόν, κλείσαμε με την Τάνια την Καράβλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να έχετε μια καλή χρονιά. Τώρα που έρθετε, εσείς ήταν εγώ εκεί. Μα είδε, θα παραφέρω όλη μου τη θετική ενέργεια εδώ, να είστε σίγουροι. Ωραία. Πάμε. Θα τα πούμε λίγα συντόμως και πάλι από κοντά. Πάμε στο Λάζαρο τον Επανομήτη. Λάζαρε, κλείνεις και εσύ από τη δικιά σου πλευρά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια σημεία που δεν τονίσαμε ή δεν ξέρω. Θα ήθελα να πω ότι την Πέμπτη έχουμε τον αγιασμό των καθημερινών τη χρονιά τη ομάδα με τι ακαδημίες. Στο κήπεδο του, ναι, του Σταυρού πάνω. Καλά κάνεις και το λες. Να έρθει ο κόσμος που αγαπάει την ομάδα. Τα παιδιά φυσικά θα έρθουν. Θα γίνει μια γιορτή. Κάθε χρόνο γίνεται πολύ ωραία εκδήλωση. Εσύ κάθε πότε πας, μέρα παραμέρα σχεδόν. Εγώ μέρα παραμέρα πάω στο χωριό, ναι. Λόγω και της δουλειάς δηλαδή. Εντάξει, έχω το μαγαζί εδώ στη Θεσσαλονίκη. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να συνδυάσουμε. Εμείς στην πρεμιέρα. Εμείς στην πρεμιέρα έχουμε ρεπό. Και τη δεύτερη, την άλλη Κυριακή, παίζουμε με τη Δορκάδα. Με τον φίλο μου τον Γρηγόρη τον Παγόνη. Τον Παγόνη παίζει, θα είμαστε αντίπαλοι για 90 λεπτά, αλλά η ζωή συνεχίζεται και θα είμαστε αγαπημένοι φίλοι μετά πάντα. Ναι, είμαστε πολύ ωραία. Εμείς, ναι, θα είμαστε αντίπαλοι. Δυστυχώς. Δεν νομίζω να σοφίζει ο Βαϊράμις έτσι εύκολα. Ναι, αλλά τι μάνα ψηφίζω δεν ξέρω τώρα το Σάββατο. Να πω έτσι ένα και δύο πραγματάκια λίγο για τους συνεργάτες, όλοι που είμαστε εκεί τα παιδιά. Δηλαδή, γιατί φέτος έχω αναλάβει και το κομμάτι των Ακαδημιών. Α, έχεις και δεν μας το πες αυτό. Ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ. Τα παιδιά είναι η αγάπη μου. Και είμαστε μαζί με τον Αποστόλη τον Καρακίτσο και την Παναγιώτα Τηλιάκου. Έχουμε αναλάβει το κομμάτι των Ακαδημιών και πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. Θα κάνουμε πολλά πράγματα στα νέα παιδιά και πιστεύουμε ότι θα αναδείξουμε νέα ταλέντα. Μαζί με τον προπονητή που πήραμε, τον Πεκλειβάνη, τον Γιώργο, όπως είπα και πιο μπροστά, πιστεύουμε ότι θα γίνει πολύ καλή δουλειά. Υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία βοηθάνε. Να τους ευχαριστήσω. Να ευχαριστώ και εσάς που μας καλέσατε και καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παναμίτη, ευχαριστούμε πολύ Λάζαρε. Βεβαίως δεν τελειώνει εδώ η εκπομπή. Έχουμε μαραθώνος Μελιτέας, τελικό ήταν 0-2. Τώρα βλέπουμε και το φίλο μας τον Γιάννη τον Πατέρα, Άγιος Βασίλειος, Γιάννη Θήλα ή Θελάρα, αριστερό μας 2-3. Δείξαμε ήδη κάποιες φάσεις σε αφιερωμένες που είχαμε από το παιχνίδι, θα το δείξουμε τώρα. Και Ελευθεριακός Αστραπή 1-2, Αστραπή που βροντάει και Αστράπη φέτος, ξεκίνησε δυνατά στο κύπελο. 1-2 τελικά η Αστραπή μέσα στα Ελευθέρια. Κλείνουμε από τα πινιδάκια, πρώτη εκπομπή λοιπόν για φέτος. Να είστε καλά, ευχαριστούμε άλλη μια φορά που βοηθάτε και εσείς από τη δικιά σας πλευρά. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε, Κωνσταντίνο, το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε και τα υπόλοιπα. Να δώσω και να κλείσει και από τη δικιά του πλευρά ο Κώστας Σαμαράς. Καλό βράδυ. Εγώ δεν θέλω να κάνω σχόλια για το κύπελλο, γιατί νομίζω ότι στο πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Επειδή ήρθε ένα μήνυμα μόνο, όντως, αν δεν κάνω καλά, τους είπαμε και για τον Γιουρούκα συγχαρητήρια. Λέμε. Μία τηλεφωνική έχουμε, για να Κώστα κλείσει λίγο πριν πάμε. Για τον Γιουρούκα, να δεν κάνω καλά, τους είπαμε συγχαρητήρια. Και εγώ προσωπικά. Γιατί το γράψαμε και πάνω. Όχι, γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα. Τι έλεγε, τι λέει το μήνυμα. Τέλος πάντων, συγχαρητήρια και πάνω, θα πρέπει ο φίλος που το έστειλε, πάνω το έχουμε γράψει και το είπαμε κιόλας, αλλά έχουμε γράψει επάνω ότι συγχαρητήρια. Και δώσαμε τις ευχές μας για ό,τι καλύτερο για τον Παναγιώτη Γιουρούκα. Εγώ ανέλαβε, το μόνο, έτσι, άμα μπορώ να κάνω ένα σχόλιο. Το δείξαμε να κάνω. Έχει μια τηλεφωνική, Κώστα, θα σου σχολείο. Ναι. Δεν ξέρω ποιον. Ποιος είναι. Από πού είναι η τηλεφωνική. Από εδώ, από Θεσσαλονίκη είμαι, αν με ακούτε τον γνωρίζω. Είμαι ο προπονητής πυγμαχίας και επιθυμώ μια φορά το μήνα να κάνουμε παιδιά μαθήματα δωρεάν που μάθημα της πυγμαχίας. Χωρίς καμία χρέωση. Με είπαν αλλού τον Πάτρη Γιώργη από την εφορία. Για να γίνει δεκτό, δεν ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Για πυγμαχία μιλάτε τώρα. Μιλάτε για πυγμαχία. Για πυγμαχία, ναι. Γιατί όχι. Ναι, επειδή τώρα είμαστε ανθρώπινοι για ποδόσφαιρο, έχουμε πει, μας καταλάβατε. Δεν υπάρχει όμως θέμα. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι θέλετε να αναφέρετε, αλλά επειδή είναι η εκπομπή που αναφέρεται σε ποδόσφαιρο, καταλάβατε. Ναι, αλλά εγκατέστηκε λίγο όμως. Πάει ο φως κάτω στο δέτοιο. Κάτω στο αεροσόλυμα, χρειάζονται όλου του θέλουν τα αθλήματα.
Ωραία, σας ακούμε ένα λεπτό κάπου. Έγινε και τα αεροσόλυμα, εντάξει, είναι κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και από το φίλο, πυγμαχία και στα αεροσόλυμα δεν ταιριάζει τώρα, δεν ξέρω. Τι εννοεί ο φίλος. Δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβα. Ήταν ο άνθρωπος κάνει κάποια δωρεάν μαθήματα σε αθλητές. Και θα πάνε στα αεροσόλυμα λέει. Και τα παίρνουν πυγμαχία. Όχι ρε. Και τον ήρθε και είχε θέμα με την εφορία ενώ έκανε αφιλοκριτός προπονήσεις. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Εντάξει. Νομίζω ότι δεν έχει σχέση το αντικείμενο το δικό μας σαν εκπομπή. Εντάξει, τώρα, ας μας συγχωρήσει ο φίλος, επειδή είναι αντικείμενο το οποίο δεν ασχολείται η εκπομπή, να ζητήσουμε συγγνώμη αν τυχόν δεν το καταλάβουμε τόσο καλά. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε τα παιχνίδια που είπαμε. Μαραθώνας Μιλητέας, Άγιο Βασίλης στη Ελλάδα και Ελευθεριακός Αστραπή. Να είστε καλά, ραντεβού την επόμενη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Μελετέας λοιπόν με φανέλες για τα 91 χρόνια Μελιτέα από τον κύριο Αλμπανίδη Κώστα. Βλέπετε τα παιδιά να περνάνε να χαιρετούν ένα. Όλα έτοιμα λοιπόν, έναξι του αγώνα για δοσμό του κυπέλου Μαραθώνας εναντίον Μελιτέα. Δύο ομάδες το κόνερ για την ομάδα του Μελιτέα. Μέσα στην περιοχή μπάλα ψηλά, πήδηξαν πολύ παιδες και το δοκάρι, δηλαδή τον Βεδαμανίδης δοκάρι και θα πιάσει ο πλάνος, φοβερή ευκαιρία στα πρώτα λεπτά. Κεφαλιά που είναι καλό στο ψηλό παιχνίδι, να τους οδηγούν, πήρε την κεφαλιά Δήμου και βλέπετε, σας το πω πιο μπροστά παραλίγο να γίνει το γκολ. Να λοιπόν η δεύτερη καλή στον πλάνο να δούμε, δεν μπορεί να την πιάσει την μπάλα, έγινε το λάθος και γκολ. Έγινε το λάθος από τον πλάνο, έδωσε έτοιμη παλιά σχεδόν στον Βεδαμανίδη και ο Βεδαμανίδης με αριστερό θα ανοίξει το σκορ και θα κάνει το 0-1. 0-1 λύση. Μόνο ο Ματακίδης ανοίγει. Πνάμε για τον Τσατάλη. Μόνο ο Τσατάλης πέφτει κάτω. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Μαραθώνα και ο Τσατάλης για κάτι εκείνα. Τσατάλης για κάτι εκείνα ότι έγινε. Και νέα φάση εκεί. Κάτω ένας παίκτης εκεί του Μαραθώνα. Διαμαρτύρονται. Βάζω δύο φάσεις. Και κόκκινη, για να δούμε, κόκκινη κάρτα. Να δούμε, Στασινόπουλος τώρα, Στασινόπουλος πάντα, το σουτ και ο πλάνος θα μπλοκάρει. Φούκα, έγινε το λάθος, ναι και το γκολ. Όχι δεν είναι γκολ τελικά, μεγάλη ευκαιρία εκεί, ασυνενοσία στην άμυνα και παρά. Θα βγει και ο Χατζής, προσπαθεί να πάρει καλύτερη θέση, μπαίνει τη θέση την καλύτερη μέσα στην περιοχή. Χατζής κάνει και ένα πλασέ, διαμαρτύρονται για κάτι. Ναι, τίποτα. Στασινόπουλος το σούτ, τα αριστερό μέσα στην περιοχή, κεφαλιά. Η κεφαλιά εκεί πέρα από το Λυκίδη και η μπάλα θα φύγει δίπλα από το κάθε δοκάρι. Κάντα. Για τον Ματακίδη, Κανούλα στο σούτ του, Κανούλα πάνω σε σώματα. Να μια καλή φάση για την ομάδα του Μαραθών. Χατζής πήγε Λυκίδη τώρα το σούτ του Λυκίδη. Τελευταία στιγμή πολύ καλό το σούτ, ο πλάνος θα βγάλει. Να συνεχίζει ο Λόρενς, θα σου βγήκε γιατί με το 3 είναι ο Λόρενς. Έγινε σέντρα σούτ μόνος του εκεί, ναι. Ο Λυκίδης και θα κάνει το 0-2. 0-2 για την ομάδα του Μελιτέα. Ο Λυκίδης στην πλάτη της άμυνας εντελώς μόνος του θα πλασάρει. Και στο 80 προς 81 θα κάνει. Κάκι Μπελούλης. Έγινε το λάθος εκεί και φάουλ. Αν είναι κάρτα, μάλλον δεύτερη κίτρινη, κόκκινη. Κόκκινη κάρτα, ναι, για τον Μπελούλη. Η Μανουλίδης εκεί είναι, δεν είναι offside, μόνο στο εκεί, τελευταία στιγμή και θα χάσει μεγάλη ευκαιρία Ματακίδης. Μεγάλη ευκαιρία για τον αμυντικό της ομάδας Μελιτέα με τις νέες φανέλες του Μελιτέα 91 χρόνια όπως το είπαμε και στην περιγραφή μας. Ηλία, δύο κουβέντες για το παιχνίδι και τι θα γίνει φέτος στο πρωτάθλημα. Εντάξει, ήταν το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Το θέλαμε να το κερδίσουμε για να ξεκινήσουμε τη χρονιά με ένα θετικό πρόσημο. Τώρα από εδώ και πέρα κοιτάμε την επόμενη εβδομάδα το πρωτάθλημα και κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Σίγουρα το κύπελλο είναι κάτι διαφορετικό, οπότε θέλουμε να είμαστε και στους δύο στόχους μέσα όσο μπορούμε μέχρι το τέλος. Βλέπουμε. Με το Μαραθώνα θα είσαι στον ίδιο. Καλή δουλεμένη, ξέραμε ότι τα παιδιά παίζουν μαζί 2-3 χρόνια
είναι όλοι μαζί οι παίκτες, οπότε ξέραμε ότι θα ήταν λίγο δύσκολο παιχνίδι. Μας δυσκόλεψαν λίγο στην αρχή, δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε καλά την μπάλα, αλλά μετά βρήκαμε τρόπο προς τα δίχτυα και κερδίσαμε. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Μακεδονικό Άγιο Βασιλείου, λοιπόν, κόντρα στη Θήλα Περιστερών. Δύο ομάδε πολύ φιλόδοξε στην ΑΒ κατηγορία. Διεκδικούν βέβαια την πρώτη νίκη. Με τις δυο ομάδες να πατάνε καλά στο χορτάρι του γηπέδου του Άγιο Βασιλείου και προσπαθούν να τα δώσουν όλα. Εδώ έχουμε την πρώτη καλή στιγμή. Η μπάλα στο δοκάρι από την φανταστική ενέργεια που γίνεται από τον Αδριανίδη, ο οποίο κάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Κατσαβίδη θα κάνει, θα αλλάξει την μπάλα. Ο Φνικόπλο τώρα με την μπάλα στα πόδια του σουτάρι κάνει παράλληλη σέντρα. Πάει να πατήσει. Θέλει να ολοκληρώσει. Πέναντι. Εδώ έχουμε πέναντι που κερδίζει σε αυτή την ανατροπή ο Καλτσό. Πλατάκης θα πάρει θέση για να δούμε το εκτελεί. Παρόλο που έπεσε στην κλειστή γωνιά ο Δαντής, η μπάλα καταλήγει στα δίκτυα. 0-1. Να λοιπόν ο Μάνος Πλατάκης με το εύστοχο αυτό χτύπημα απέναντι θα πάρει στο έκτο λεπτό μπροστά την ομάδα της Τηλεάς της Περιστερώνας. Καραντασιάδης έβγαλε μπαλιά, τρέχει ο Πλατάκης ο σκόρε το αγώνα για να δούμε προσποιείται, γυρνάει την μπάλα, γίνεται το λάθος. Ο Χαϊντούτης σε διώχνει τελευταία στιγμή. Μακεδονικό και Βασιλείο θα κάνει απευθείας τη σέντρα. Ακούδι. Η μπάλα τελικά φεύγει κόρνερ. Το εκτελείται το κόρνερ για το Μακεδονικό. Η σέντρα κεφαλιά από κοντά. Σχεδόν από το πρώτο δοκάρι ο Ανδριανίδης στο γη. Πλατάκης πατάει την μπάλα, δεν πέρασε. Για δούμε τώρα, βγαίνει μόνο του, δεν υπάρχει offside ευκαιρία. Περνάει πιο βρει και τελικά 1-1. Θαυμάσια ενέργεια από τον Δανδανά το Στέλιο που άδειασε την άμυνα του Τίλα Τεστερόνα. Και εδώ βλέπετε με έξυλο τρόπο να πανηγυρίζει την ισοπάριση. Πέρασε την μπάλα, δεν μπορούσε να το σταματήσει. Το 12ο λεπτό η αντίδραση με το Στέλιο Δανδανά. Εδώ τώρα η σέντρα για τη Θήλα Περιστερώνα, για να δούμε κεφαλιά, πάνε πιάσα από κοντά, λάθος! 1-2, Πλατάκης, εδώ πανηγυρίζει, σε αυτή την κίνηση, βλέπετε, μια τραγική στιγμή στην εστία του Μακεδονικού Αγίου Βασιλείου, Πλατάκης θα νικήσει, θα πάρει την μπάλα, 1-2, του Γεροπάν, ο οποίος βλέπετε τώρα, ο κόσμος ήταν αρκετός, ο οποίος ανταποκρίθηκε, ήρθε να δει το παιχνίδι, για να δει και πόσο έτοιμες είναι οι ομάδες. Δοκιμάζει τη σέντρα. Η κεφαλιά. Ευκαιρία εδώ πολύ σημαντική για τη Θήλα να πετύχει ένα τρίτο γκολ. Εδώ γίνεται το λάθος για να θέλει να το εκμεταλλευτεί μόνο στην ευκαιρία από κοντά και η μπάλα στα δίκτυα 2-2. Ο Καντρατζόγλου εκμεταλλεύεται την αδράνεια εκεί στην εστία του Καλτσίδη και με ωραία προβολή σπρώχνει την μπάλα στα δίκτυα για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. 2-2 ο Καντρατζόγλου απαντάει για την ομάδα του Μακεδονικού Αγίου Βασιλείου ακριβώς στο πιο κρίσιμο σημείο του δεύτερου χρόνου, στο 5ο λεπτό. Βασίλη το Σαμουρέλη να παίρνει θέση να το εκτελέσει. Για να δούμε Σαμουρέλης, δοκιμάζει απευθείας το φάουλ. Καλή εκτέλεση που έγινε λίγο από το δεύτερο δοκάρι του Καλτσίδη. Θα καταλήξει out. Έχουμε φάουλ τώρα. Και νεύρα και ένταση, διαμαρτυρίες για κάρτα. Για να δούμε. Κόκκινη. Γιατί θα με επιτρέψει να πω ότι ακούσε και μέχρι εδώ. Αυτό το φάουλ βέβαια προφανώς. Ο Δανάς πιέζει, ο Πλατάκης βγαίνει μπροστά. Τρέχει ο Δαντής στην εστία του, για να δούμε. Πλατάκης μόνος το προσπαθεί, κάνει σέντρα. Θέλει να σουτάρει. Πέναλτι. Πέναλτι που χρεώνεται στον Δανανά και θα κερδίζει ο Πλατάκης. Παρά τις αντιδράσεις εδώ σε αυτή τη φάση. Πλατάκης θα πάρει θέση. Το εκτελεί. Την μπάλα στα δίκτυα. 2-3. Άλλαξε την μπάλα. Πλατάκης μόνος του σουτάρει. Τελικά η μπάλα δοκάρει. Φανταστική ενέργεια από τον Μάνο Πλατάκη που έχασε σίγουρα ευκαιρία να πετύχει ένα φανταστικό γκολ ακόμα. Φέτος πιστεύω κάναμε αξιόλογες μεταγραφές. Τα παιδιά που ήρθαν για να βοηθήσουν και πιστεύω ο στόχος είναι η εξάδα και πιστεύω να τα καταφέρουμε. Ήταν δυνατό μάτς. Είχε πολλές φάσεις. Πιστεύω είχαμε περισσότερες φάσεις εμείς. Δεν καταφέραμε να τις κάνουμε γκολ. Και το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκίνησαμε τις υποχρεώσεις τις επίσημες με νίκη σε μια δύσκολη έδρα, μια καλή ομάδα, σκληρή ομάδα. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και συνεχίζουμε στο πρωτάθλημα τώρα την Κυριακή. Όλα έτοιμα λοιπόν για τη σέντρα και φύγαμε λοιπόν, ξεκινάμε. Η πρώτη φάση του κυπέλου της ΕΠΣΜΗ είναι πλέον γεγονός. Βαλκάνι στο γέμισμα στον άξονα, πρώτος θα πεταχτεί ποιος, ο Ματιάς. Κέρια, κορυφαίος στην επίθεση. Πήρε την κεφαλιά, πάρα από τα στόπερ. Κράτη παλιά στην πλάτη της άμυνας, Αλπιγκίδης πατάει περιοχή, έτοιμος να εκτελέσει, out.
μακρό θόνο για την αστραφή, η οποία αλλάζει πλευρά με μια ταχεία σε επέμβαση επίθεση. Εδώ ο Βασιλείου θα σουτάρει, θα στείλει την μπάλα μόλις out. Μόλις corner, έχουμε εντύπωση. Πρέπει να βρει και αμυντικό. Δεύτερο πίσω! Θα φύγει δυνατή σέντρα κεφαλιά σε μέρο χρόνο από τον Ακούτα. Out. Μπράβο. Επαναφορά λοιπόν μπροστά στην περιοχή Σαλπικίδης. Παρά λίγο να χρηστεί σκόρ από εκεί το σημείο. Εδώ το κοντρόλ από τον Βίλα και τον Κώστα. Κάνει την παλιά στον χώρο. Μεγάλη ευκαιρία εδώ το Ευελιακό. Αν ζυγεί στην επίθεση, σίγουρα θα έχουμε κάνει τα αποτελέσματα για του κυριοτούχου. Την παρά περνάει σε. Μπροστά του και πάλι ο Γιαννόπουλο τον μαρκάρει στενά. Ο Χρήστο την παλιά στην πλάτη. Πλάτη σου, θα φύγει δυνατή σέντρα, η μπάλα περνάει στα χέρια του Σαγκαράκη, επάνω στη γραμμή. Θα κόψει τον χρόνο. Ποιος είναι ο Βιλανάκης, ο οποίος κατεβάζει κάθε την παλιά στο χώρο και τα πόδια του Σαλμικίδη μπορεί να τελειώσει μόνο στη φάση. Το κάνει, φεύγει στη γωνιά του Σαγκαράκης σε κόρνερ. Με πέντε παίκτες οδηγός. Πολύ καλά εκτελεσμένο στα χέρια του του Σαγκαράκη. Επιθυμίζω ότι ο αγώνας είναι μια ευγενική χορηγία από την ταβέρνα Μεζέ. Μοναδικά πιάτα κρατικά πρώτης ποιότητας. Κάνει μια στάση στην πιο γευστική γωνιά της Δίκης Θεσσαλονίκης. Ταβέρνα Μεζέ, Κωνσταντίνου Καραμαλή στα Ελευθερία Θεσσαλονίκης. Το κοντρό σε μετροχόνο είναι μια άψογη συνεργασία των τριών με το Σερέτη να βρίσκει άψογα ο Σερφόπιος πλασάρει. Γκολ! Σαλμικίδης! Ανοίγει το σκορ! Ποιος θέλει να πάρει την κοφή ενέργεια, βρίσκει χώρο, κάνει τη σέντρα. Η μπάλα περνάει σε προχώνο, γυρίζει με τη μία στον... Το παιδικό εδώ το κοντρόλ από τον... Το αφέλει μια τη σέντρα, η μπάλα περνάει, Βασιλείου στα δίχτυα! Γκολ! Γκολ, γκολ! Για στραφή στο βαρύ στο παιχνίδι. Θέλει να πάρει την κοφτήρια και πρέπει να το κάνει μόνος του βέβαια. Καταφέρνει, πατάει περιοχή, σερβίρει δανεικά στον άξονα του Βασιλείου. Μεγάλη ευκαιρία που χάνεται. Πιο πίσω και ο Λευκαιριακό πίσω επιμένει μια παλιά στην πλάτη της άμυνας. Θέλει να προλάβει το πλάγιο σκαφ. Συγκλίνει προς το άξονα του Βασιλείου. Πάντω σερβίρει δανεικά για τον άξονα, για τον Σερέτη, ο οποίος έκανε την κίνηση. Κοντρόλ από τον Χρήστο, θα σκάψει την μπάλα στον άξονα. Μεγάλη ευκαιρία που είχε να γίνει. Βγαίνει ο Θημιάδης, δυο πληροφορίες. Θα πάει για γέμισμα ο Χρήστου απευθείας, κάνει την έξοδο του Θημιάδης. Από τις καλύτερες φάσεις του παιχνίδι. Τώρα το κοντρόλ από τον Βαλκάνη. Και δεν δικόρο, δοκιμάζει το πόδι του, πέσει στην κοντιά του Θημιάδης. Και βαλιά και πάλι ο Θημιάδης, ήρωας του αγώνα, το κάνει στα νερά. Απευθείας, γκολάρα! Όλος ο νεροπάτα που θα πανηγυρίσει σήμερα. Πολύ όμορφο τέρμα, highlight, από πολύ μακριά. Ένας ολόκληρος λαός παρηγυρίζει. Ήρθαμε εδώ στο παιχνίδι με μεγάλη πίστη για τις δυνατότητες μας. Ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι, γενικά πιστεύω ότι ήμασταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεχτήκαμε ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο από μια αδράνεια της άμυνας, αλλά παρόλα αυτά μπορέσαμε και επιχειρήσαμε το παιχνίδι. Γιατί πιστεύουμε στις δυνατότητες.